Καλησπέρα σα, καλημέρα σα. Δεν ξέρω τι ώρα βλέπετε αυτό το βίντεο στο YouTube και του φίλου που είμαστε εδώ Κυριακή πρωί μαζί. Είμαστε, είμαι λοιπόν ο Δημήτρη Σαμψονίδη, σύμβουλο ταδιοδρομία και επαγγελματικού προσανατολισμού στη Δομή Διασυνέστηση Ξεδρομία του Πανεπιστημίου Κρήτη. Είμαι υποψήφιο διδάκτορ του επαγγελματικού προσανατολισμού και κάθε μια φορά το μήνα, μια Κυριακή, μαζευόμαστε πλέον με Έλληνε ομογενεί, πετυχημένου στον τομέα τη συμβουλευτική ταδιοδρομία, του career coaching αλλά και του επαγγελματικού προσανατολισμού. Σήμερα μαζί έχω την αγαπητή φίλη τη Χριστίνα Τιγαρίδη. Να τη δώσω τον λόγο όμως, να μα πει ένα χαιρετισμό πριν σα πω περισσότερα για τη Χριστίνα. Καλημέρα και σα ευχαριστώ που μαζευτήκαμε νωρί-νωρί σήμερα. Έτσι, ε, Κυριακή ε, να μιλήσουμε να κάνουμε παρέα να μάθουμε ένας από τον άλλον και συνήθως όταν κάν, κάνω και εγώ σεμινάρια μαθαίνω πάρα πολλά πράγματα από τους συναδέλφους μου οπότε σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη και ελπίζω να μην σε πειράζει πως μιλάω ελεύθερα, ελεύθερα. <laughs> Ε, να, να μιλήσουμε, να γνωριστούμε, να μάθουμε ένας από τον άλλον. Οπότε θέλω να πω ότι και οι ερωτήσεις σας ε, βάλετε στο chat όπως σας έρχονται και ο Δημήτρης πιστεύω θα μας κάνει facilitate, ε, θα τις πιάσουμε μία-μία μετά, θα αφήσω δηλαδή χρόνο να συζητήσουμε μετά, οπότε ανυπομονώ πώς και πώς ε, να μοιραστώ το νέο μοντέλο επιτυχίας. Γενικά πάντα όλα αυτά τα webinar που κάνουμε πάντα τονίζω στους α, συναδέλφους από τον, από τον υπόλοιπο κόσμο ότι καλό είναι να τα, έτσι, τα κάνουμε, workshop έτσι διαδραστικά, να υπάρχει διάδραση συμμετοχή και ρωτής, ώστε όσοι συμμετέχουν τώρα ζωντανά μαζί μας να είναι προνομίουχοι σε σχέση με αυτούς που το βλέπουν στο YouTube και να λένε αχ μακάρι να μπορούσα και εγώ να ήμουν να... Ταυτόχρονα. Λοιπόν, λίγα λόγια για τη Χριστίνα Τιγαρίδη, η οποία είναι η δίτρια του Evdemonia Coaching UK, με αποστολή να εκδημοκρατήσει την ανθρώπινη ευημερία όπου βοηθά πολύ και φιλόδοξου επαγγελματίε να αποκεντροποιήσουν το σκοπό του το σκοπό τους, και να μάθω την μοναδική μέθοδο ευδαιμονία coaching. Θα μα πει περισσότερα σίγουρα η Χριστίνα. Η Χριστίνα έχει ένα απίστευτο βιογραφικό, θα μου πριν τρει μέρε το διαβάσω όλο. Οπότε έτσι, κάποια ενδεικτικά πραγματάκια. Έχει βοηθήσει χιλιάδε ανθρώπου να ευθυγραμμίσουν την καριέρα του και του επαγγελματικού του στόχου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Αγγλία, όπου τώρα διαμένει. Έχει δώσει μάλιστα και μια υπέροχη τέντεξ ομιλία, την οποία την είχα δει πριν πολλά χρόνια και την ξαναείδα έτσι πρόσφατα με αφορμή το webinar και να την καλέσω εδώ τη συνιστώ σε όλους, θα την στείλω και στο υλικό σας μετά. Ε, έχει πάνω από 17.000 προβολές. Ε, έχει κάνει υπέροχα σεμινάρια επαγγελματική και εταιρική ανάπτυξη με εταιρείε όπω η Accenture, η Casper, η η Arcade, η Alpha Bank, όπου καμισά και η Axis Group, σε πολύ άριθμα κροατήρια, πάνω από 3.500. Και μάλιστα ένα κοινό αγαπημένο που έχουμε είναι ότι είναι και Εθελόντρια στο Woman του Business. Για όσου δεν ξέρουν, το Woman του Business είναι μια μικρή παρένθεση. Είναι μια μικρή στη στο Ηράκλειο τη Κρήτη που ασχολείται με τη γυναική επιχειρηματικότητα. Και είναι δωρεάν ε, mentoring σε γυναίκε επιχειρηματίε πώ να στήσουν τι επιχειρήσει του. Οπότε έχουμε και αυτό το κοινό, γιατί έχουμε πολύ φίλου με τι κοπαλιέ που το τρέχουν. Γεια σου, Εύη. Γεια σα, σας, τι ε, κάνετε. Πολύ <laughs> καλά, μόλι ξεκινήσαμε. Και μάλιστα έχει οργανώσει και πάρα πολλά μαθήματα με το Albert Graduate Business School. Είναι το μεταπτυχιακά του ντυρί, για όσου δεν το γνωρίζουν. Και βέβαια αυτό που σα συνεπιστώ επιφύλακτα, γιατί εντάξει, εγώ λατρεύω τα podcast, έχω δικό μου podcast. Είναι το podcast τη Χριστίνα. Δηλαδή, όταν το άκουσα πρώτη φορά, λέω πω, πω, τι ωραίο, και από Ελληνίδα και όλα στα UK. Είναι φανταστικό έτσι, για το career coaching, για να σκεφτόμαστε αλλιώ τη σταδιοδρομία, να είμαστε ευτυχισμένοι με τι επαγγελματικέ μα επιλογέ. Θα μπορούσα να λέω 800 άλλα πράγματα για τη Χριστίνα, αλλά ήρθε πιστεύω η ώρα να ξεκινήσει να, να μας πει ίδια α, μοναδικές απόψεις, κάτι τελείως διαφορετικό που δεν το έχουμε ακούσει πολύ στην Ελλάδα και όλοι μαζί έτσι να εισέλθουμε παραπάνω στη γνώση. Προσκαλώ όσους α, φίλους θέλουν να έχουν έρθει στις κάμερες για να μην κοιτάμε μαύρες οθόνες, είναι ωραίο έτσι να υπάρχει διάδραση. Και βέβαια, ερωτήσεις στο chat θα τις α, διαβάζω εγώ, θα διακόπτω την Χριστίνα, αλλά και μπορείτε και βεβαίως να σηκώνετε και χέρι και να δίνουμε και το λόγο. Πενθυμίζω ότι καταγράφουμε ε, το βίντεο για να ανέβει στο YouTube ε, και σας παραδίδω στην αγαπημένη μου τη φίλη τη Χριστίνα. Ωραία, θέλω να τσεκάρω ότι βλέπουμε τα σήμερα. Ναι, μια χαρά. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ε, θα μπω σε slideshow mode. Είμαστε ok, βλέπουμε. Ωραία, υπέροχα, εγώ δεν θα έχω access τόσο πολύ στο chat. Θα τόσο... το έχω εγώ. Να δω. Έχω αλλάξει κάτι. Οκ. Okay. Κινούνται και τα slides. Ναι, Αλλά είναι μια χαρά. Θα... Μια χαρά. <laughs> γιατί καμιά φορά... Λοιπόν, θα έχω και τις κάμερες εδώ πέρα, όσοι είναι στην κάμερα, γιατί θα διαδραστούμε. Οκ. <laughs> okay. ε, αλλιώς θα βαρεθώ να μιλάω μόνιμο, βασικά. Ε, και δεν μου αρέσει να το κάνω αυτό. Και όσοι είμαστε career ε, ε, counselors, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι μιλάμε λιγότερο. Ε, οπότε νιώθω αρκετά νευρικά όταν μιλάω μόνη μου στην κάμερα. Λοιπόν, ελπίζω να με ακούτε καλά. Είμαστε ok? Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Μάτσα, ε, όλοι βλέπω και τις καμερούλες, οπότε μην νομίζετε ότι δεν θα σας έχω υπόψη μου. Ε, θα σας έχω εδώ στα δεξιά, οπότε όποτε κοιτάω δεξιά θα ξέρετε ότι κοιτάω τις καμερούλες και έχω και το chat αρκετά κοντά ώστε να μπορώ να βλέπω... Τι γίνεται. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ από νωρίς, έτσι, για να μας κάνετε παρέα πρώτον. Και οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό δείχνει την αφοσίωσή σας ως προς την αυτοβελτίωση, αλλά και το μεράκι που έχετε για αυτό που κάνετε και για να βοηθάτε τους ανθρώπους, έτσι, ως προς τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την ευθυγράμμιση. Ε, ως coach, λοιπόν, έχω μερικές ερωτήσεις για εσάς. Ε, και θέλω να απαντάτε είτε στο chat αν δεν έχετε την κάμερα, ε, είτε να μου δίνετε thumbs up, έτσι, είτε nodding on the camera, γιατί σας βλέπω, σας έχω εδώ, okay, και θα κάνω και λίγο scroll, οπότε θα μπορώ να βλέπω αντιδράσεις κτλ. τα λοιπά. Για όσους μας βλέπετε όμως ετεροχρονισμένα, ε, θέλω να απαντήσετε ειλικρινά στον εαυτό σας, οπότε να παίρνετε μία, δύο, τρει στιγμούλες, να απαντήσετε για να μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί. Ε, Τη ερώτηση. Θέλετε να πετύχετε στη ζωή σας. Ναι. Να, στο chat. Απλό, ένα, απλό ναι ή ένα όχι ή ένα δεν είμαι σίγουρος, σίγουρη. Ναι, λέει η Μυρσίνη. Να δω, να δω. Θέλουμε να πετύχουμε στη ζωή μας. Βαθιά ερώτηση, αλλά σημαντική πιστεύω. Ναι, όπω ορίζω εγώ την επιτυχία, λέει ο Δημήτρη. Πολύ ωραία. Η Πέπη λέει ναι, η Βιβί λέει ναι, η Εύη λέει yes. Να δω και στι Καμερούλε. Γιατί όχι, λέει η Καλλιρόη. Yes, λέει η Μαριλένα. Βλέπω και τι άλλε. Δεν έχω thumbs up ακόμη. Όποιοι θέλουν. Βάσια λέει ναι, η Έλλη λέει ναι. Ο Ευθύμιο λέει ναι, να βοηθήσουμε και του άλλου να πετύχουν. You're smart. Πολύ, πολύ ωραία. Πολύ πολύ ωραία. Good. Δεύτερη ερώτηση. Διευκρινιστική ερώτηση. Ναι, λέει η Κινέλη. Θέλετε να πετύχετε στη ζωή σας με ό,τι συνεπάγεται η επιτυχία. Ερωτηματικό. Να δω εδώ. Mm. Στο chat είτε στο βίντεο. Ναι, λέει η Μαριλένα. Thank you, Μαριλένα. Δεν βλέπω να κινείται το chat ακόμη. It depends, λέει ε. Ωραία, ωραία, ωραία. Σας βάζω, σας βάζω να σκέφτεστε, λοιπόν. Η Νέλη, όχι απαραίτητα. Hm. Βάσια, εξαρτάται. Μυρσίνη, όχι βέβαια, τίθενται όροι και όρια, αλλά βα. Έλλη, με βάση την ηθική, κάτσε τρέχει το τσάτ πολύ γρήγορα τώρα, και το κοινό, καλό, ο Δημήτρη λέει: Πολλέ φορέ η επιτυχία έχει θυσίε, οπότε είμαι επιφυλακτικό. Ο Ευθύμιο λέει: Σίγουρα θα πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορέ, αλλά ναι, τα θετικά είναι περισσότερα. Μπόνατ, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Άντρα, γυναίκα, I'm not sure. Όχι, βέβαια, υπάρχουν όροι και προποθέσει. Πολύ ωραία, οπότε έχουμε σιγά σιγά μπει και στο νόημα εδώ. Beautiful. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σα so far. Και όπω καταλάβατε. Ε, θέλω να μου πείτε ειλικρινά Θέλετε να πετύχουν οι συμβουλευόμενοι σας στη ζωή τους, αλλά και στην καριέρα τους. Η Βίβη λέει, σίγουρα όχι εις βάρος των άλλων. Mm -hmm. mm. Ναι, λέει ο Δημήτριος. <laughs> Η Αφροδίτη σίγουρα ναι. Να δω και στις καμερούλες, δεν ξέρω αν μου έχετε δώσει thumbs up. Ε, thank you, Μαριλένα. Γι' αυτό γίνονται όλα, λέει η Καλλιρόη, ευθύμιο. It's the essence of our work, εννοείται. Βάσια φυσικά, μυρσίνη και βέβαια, αρκεί να έχουν και ψυχική ισορροπία. Beautiful. Beautiful, beautiful. Πολύ, πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ήδη μπει στο νόημα. Κάπως έτσι θα τρέξει και όλο το σεμινάριο. Οπότε, θέλω να διευκρινίσω εδώ ότι σε αυτή την ομιλία με ενδιαφέρει η άποψή σας και θα προχωρήσουμε σιγά σιγά μαζί, έτσι βήμα βήμα, οπότε θα ρωτάω και τις απόψεις σας, αλλά και έτσι, ε, τη συμμετοχή σας, ώστε να ξέρω ότι είστε εδώ, ότι δεν έχετε βαρεθεί και ότι δεν βαριέμαι κι εγώ, ας πούμε, να μιλάω μόνοι μου στην κάμερα. οκ okay. Οπότε είμαστε σύμφωνοι ότι θα συμμετέχουμε, ότι θα μου δίνετε thumbs up, ότι θα κουνάμε το κεφαλάκι μας στην κάμερα, ας είμαστε εδώ, ώστε να μπορώ να ξέρω κι εγώ ότι είμαστε μαζί σε αυτή την ομιλία. Είμαστε σύμφωνοι και σύμφωνε. Ναι, λέει η Μαριλένα και η Μυρσίνη. Ναι, λέει Πέπι. Να δω, να δω. Θέλω συμφωνία. Αλλιώ δεν προχωράμε. Εύη, thank you. Αφροδίτη, ναι. Η Έλλη λέει ναι. Ναι, ναι, λέει Βιβί. Πολύ, πολύ ωραία. Οπότε βλέπω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Super. Thank you, Ευθύμια. Και thank you, Λίτσα. Πολύ, πολύ ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν. Πάμε να δούμε αν πιστεύετε αντικειμενικά ότι τα επόμενα πρόσωπα που θα σας δείξω είναι επιτυχημένα. Βάλτε ναι αναλόγως το άτομο που σας δείχνω ή give me thumbs up, έτσι, είτε κουνάμε το κεφαλάκι μας απλά για να ξέρω ότι είμαστε on the same page. Πάμε να δούμε και το slide λειτουργεί. Yes. <laughs> Elon Musk. Αντικειμενικά. Είναι επιτυχημένος. Να δω. Όχι. Ου, I like that. Ναι, φαινομενικά ναι, Οκ. Okay. Thank you, Nelly, Pepe, Τζορίδα, ναι. Δημήτριο, ναι. Βάσια, ναι. Οκ. Okay. Λίτσα, ναι. Βιβί, ναι. Πολύ, πολύ ωραία. Οκ. Okay. Ωραία. Αντικειμενικά, έτσι. Από ό,τι φαίνεται, η Αφροδίτη λέει ναι. Μαριλένα, φαινομενικά. Ωραία. Hm. Πάμε να δούμε τον επόμενο. Κριστιανό Ρονάλντο. Αντικειμενικά επιτυχημένος. Να δω. Βλέπω και το βίντεο, όσοι είναι στο βίντεο, να μην γράφουνε. Πέπη λέει ναι. Βάσια ναι. Οκ, okay, βλέπω τα ναι. Μάνος ίσως. Ο Μάνος ε, είναι λίγο πιο σκεπτικός πιστεύω. Βιβι, βι, ναι και συνεχίζει. Η ναι, Νέλη λέει ναι. Ωραία. Mm -hmm. Κάποιοι συμφωνούν ναι. Ωραία. Πάμε λοιπόν και στο τελευταίο άτομο. Τζο Μπάιντεν επιτυχημένος ή όχι. <laughs> Βλέπω και τις αντιδράσεις ε, στη, στην κάμερα. <laughs> ναι, Α, ναι με πολύ άγχος, προφανώς. <laughs> <laughs> Μαριλένα, δεν ξέρω, thank you. Ειλικρινέστατη απάντηση. Έτσι. Mm. Ευθύμιος, δεν περίμενα να πω τον Τζο επιτυχημένο, Κυριακή πρωί. <laughs> Μουδιασμένος. Thank you, Μυρσίνη. Ελευθερία, λέει. Ε, με wide post. Οκ. Okay. Μάνω σχετικά είναι όλα. Οκ. Okay. Καλλιερό κουρασμένο και έχει τόσε ευθύνε. Αλλά ναι, επιτυχημένο. Ελευθερία με υποστήριξη. Οκ. Okay. Mm -hmm. Άρα σα έχω βάλει ήδη σε ένα thinking process, έτσι. Ε, μια έτσι διαδικασία, να σκεφτούμε τι είναι επιτυχία... και προφανώς είμαι σίγουρη ότι τη συζητάτε καθημερινά... και με τους συμβολευόμενούς σας... αλλά έχετε να τη διαπραγματευτείτε και με τον εαυτό σας. Μ? Ωραία. Οπότε, καταρχήν τρομερή συμμετοχή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε να δούμε γιατί η κοινωνία έστω... ή τα μίντια ή κάποιοι από εμάς... Ε, θεωρούμε αυτούς τους ανθρώπους απλά έχω διαλέξει τρεις έτσι ε, τους θεωρούμε επιτυχημένους απλά είναι επίκαιροι um, να δούμε oh, λοιπόν, ε, ο λοιπόν ο Ήλον προσπαθούσα να κοιτάξω χθες το βράδυ <laughs> πόσα λεφτά έχει τελικά ποιο είναι το net worth του ε, το google μου λέει ότι είναι 245 billion προς το παρόν ε, ο Ήλον επειδή είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος, στον κόσμο, αντικειμενικά. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι, αλλά τουλάχιστον το, το Google και όλα τα aggregation έτσι, software μας λένε ότι ο Elon είναι αυτός που είναι ο πιο πλούσιος. Ε, πάμε και στον Κριστιανό. Ο Κριστιανό, αντικειμενικά, όσον αφορά ε, τη δημοτικότητα, έχει το μεγαλύτερο κοινό από followers στα social media. Across all of them, οπότε μπορεί να υπάρχει και duplication, έτσι. Αλλά φήμη. Το ξέρουν όλοι. Nearly one billion people. Mm. Και τέλος, το στάτους. Όταν είσαι πλανητάρχης, είναι σαν να... Έτσι, enterprise κτλ τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. <laughs> um, what do you want to be? <laughs> πλανητάρχης. Yeah. Um, και για χιλιετίες, λοιπόν, αυτός παραμένει, και σας είδα που δυσκολευόσασταν, έτσι, και εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ με αυτό, αυτός παραμένει ο ημιτελής ορισμός της επιτυχίας παγκοσμίω. Αν ψάξετε σε οποιοδήποτε λεξικό, γιατί έψαξα, απλά για να, για να ενημερωθώ τέλο πάντων, τι είναι αυτή η επιτυχία που λένε όλοι. Ε, αυτός παραμένει ο ημιτελής ορισμός της επιτυχίας σε όλα τα λεξικά. Στο Google, επίσης. Ε, και αυτά είναι τα κριτήρια της επιτυχίας εκεί έξω. Και σκεφτείτε, ας πούμε, πώς πρέπει να νιώθει ένας κοινό άνθρωπος, σαν εμένα και σαν και εσάς, ε, πώς πρέπει να νιώθει ένας εργαζόμενος. Τι είναι αυτό, έτσι. Και προφανώς δεν μας βοηθάει καθόλου, στο να μπορέσουμε να δούμε τη ζωή μας ε, από μια οπτική γωνία η οποία είναι ε, remotely encouraging, έτσι ενθαρρυντική. Ε, ο παραδοσιακός λοιπόν ορισμός της επιτυχίας για μένα και για εσάς από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον από το chat και από τα notes που βλέπω ήδη, είναι ανεπαρκής. Προκαλώντας μας σύγχυση και Α είμαστε ειλικρινεί, έτσι και κόμπλεξ κατωτερότητα. Δηλαδή, πρέπει να, πρέπει να, είσαι ο πλανητάρχη, πούμε, ή ο Κριστιανό ή ο Ιλόν Μάσκ, ας πούμε, για να είσαι επιτυχημένο. Δηλαδή, τι στο καλό. Έτσι. σω και θυμώ, αν είμαι ειλικρινέστατη. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Mm. Ανεπαρκή ορισμό επιτυχία. Να δω κεφαλάκια. Βλέπω τον Δημήτρη. Δείξτε μου στο τσάτι, δώστε μου thumbs up, να ξέρω τι. Πάνω κάτω θέλουμε κάτι παραπάνω. Χρήμα, φήμη, εξουσία. Ακριβώ καλή ρόη μου. Είναι αυτός ο ορισμός της επιτυχίας. Come on. Να δω. Δεν βλέπω στο chat. Δεν βλέπω να κινείται το chat. Δεν προχωρά. Ανεπαρκής, right? Θέλουμε και κάτι παραπάνω, σωστά. Δεν βλέπω. Κάτι λείπει, λέει η Βιβή. Σωστά. Ήρθαν όλα τα chat τα responses μαζί. Με τις λέει. Όχι, είναι ανεπαρκής. Για yeah, εμάς, σωστά. Κάτι λείπει, λοιπόν. Ωραία. Συμφωνούμε. Άρα προχωράω. Αλλιώς, να πάω σπίτι μου. Πάμε όλοι να κοιμηθούμε. Ευθύμιος λέει, δεν συγκρίνουμε τους εαυτούς μας με outliers. Οκ, mm, okay, I love that. Ελευθερία, ε, κάτι πιο ολιστικό. Mm, you clued up, girl. Ωραία, πάμε λοιπόν. Θα σας πω λίγο για τον εαυτό μου. Ε, ίσως κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχει αναφέρει ο Δημήτρης. Ε, σαν και εσάς λοιπόν... Διάβασε για τι πανελλαδικέ, όσοι είμαστε από Ελλάδα, <laughs> τι φοβερέ και τρομερέ πανελλαδικέ που ε, κάνουν dominate τη ζωή μα ω teenagers. Μπήκα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ε, τότε λεγότανε, τώρα λέγεται ΟΠΑ. Ε, όπως έχω καταλάβει τόσα πολλά χρόνια λίγο από την Ελλάδα, έφυγα για Αγγλία για Bachelor και Masters, ξεκίνησα να δουλεύω στο Λονδίνο ως σύμβουλος επιχειρήσεων και μετά από 10 χρόνια όλος μου ο κύκλος τουλάχιστον θεωρούσε ότι είμαι επιτυχημένη και ότι τα είχα όλα, δουλειά στο Λονδίνο, ε, σύμβουλος επιχειρήσεων, λεφτάκι, ό, άλλο το παράλλο, whatever. Ό,τι νόμιζαν τέλο πάντων. Χρηματική άνεση, καλή φήμη στους κύκλου, στου πελάτε, στον χώρο μου, αλλά και πολύ καλέ προοπτικές ανάπτυξη τη καριέρα μου, ε, με πόνου, προαγωγέ, μεγαλύτερη υπευθυνότητα στη σφαίρα επιρροή μου και μπούρου-μπούρου, τέλο πάντων, μην σα κάνω να βαριέστε. Δεν τολμούσα σε κανέναν όμω να πω ότι ήμουν μίζερη. Mm. Ότι ήμουν εξαντλημένη. Μερικοί το ανέφεραν ήδη πάνω στο chat στο αυτό και πω ένιωθα εγκλωβισμένη. Ε, ένιωθα πραγματικά φυλακισμένη σε μια καριέρα στην οποία ναι, μεν ήμουν καλή. Ο κόσμο τουλάχιστον, οι managers μου, οι συνάδελφοί μου, οι πελάτε μου έλεγαν ότι είμαι πολύ καλή σε αυτό που κάνω. αλλά δεν την αγαπούσα πραγματικά. Απλά έτυχε, η πρώτη μου δουλειά ήταν στη συμβουλευτική και άρχισα να ανεβαίνω τη σκάλα τη συμβουλευτική καριέρα. Right? Δεν ήξερα κάτι άλλο. Αυτό ήτανε. Μπήκα εκεί θα έβγαινα από εκεί με σύνταξη. Πραγματικά κάπω έτσι πέφτουμε όλοι στις καριέρε μα και το ξέρετε καλύτερα. Ανέβαινα δηλαδή τη λάθο σκάλα ω προ την επιτυχία μια επιτυχία για τα μάτια των άλλων. Αν με ρωτούσε κάποιο τότε, τότε, δέκα χρόνια πριν, αν ποτέ φαντάστηκα ότι στο μέλλον θα τρέχω πέντε επιχειρήσει, εταιρείε ταυτόχρονα και ότι θα ένιωθα πολύ επιτυχημένη έτσι κι αλλιώς είναι εσωτερικό το φιλμ της επιτυχίας. οπότε ό,τι βλέπω έχετε ήδη ε, αρχίσει να λέτε στο chat. Παρόλε τι αντικσότητε, γιατί let's be honest, η καθημερινότητά μου δεν είναι και η πιο smooth που υπάρχει. Δεν είναι ότι πηγαίνω στη δουλειά και όλα είναι έτοιμα, έχω τι ομάδε μου δουλεύουν για μένα και όλα αυτά. Κάθε μέρα κάτι γίνεται και τρέχουμε όλοι. Okay. Ε, παρόλα αυτά όμω, τότε, αν κάποιο μου έλεγε ότι θα έτρεχε πέντε εταιρείε σε δέκα χρόνια και ότι θα ένιωθε επιτυχημένη παρόλα αυτά, όχι απλά θα γέλαγα. Θα τον έβγαζε ή θα την έβγαζε και τρελή τρελό, έτσι. Δεν, δεν υπήρχε, δεν, δεν το είχα φανταστεί, δεν, θα, δεν έπαιζε καν στο μέλλον μου, στον ορίζοντα που είχα ως καριερίστρια. Τώρα η αποστολή μου σαν άνθρωπος, ως ευδαιμονία coach ε, έτσι ε, ως chief eudemonic officer που λέω ότι είμαι, είναι να βοηθάω τους συνανθρώπους μου να βρουν το σκοπό στη ζωή τους αλλά και στην καριέρα τους και να ακολουθήσουν το ταξίδι τους ως προς τη δική τους ηθάκη. Μ? Όπως και εσείς, το κάνετε και εσείς, οπότε το ξέρετε αρκετά έτσι intimate το ταξίδι ε, που ε, βοηθάμε τους συνανθρώπους μας να, να κάνουν. Οπότε ποιο είναι λοιπόν το μυστικό της εναλλακτική επιτυχίας, γιατί κανένας δεν μπορεί να μου βγάλει από το μυαλό ότι είμαι επιτυχημένη, ότι κάνω αυτό που θέλω αυτή τη στιγμή και ότι μπορεί ο Biden και όλοι οι υπόλοιποι έστω να θεωρούνται επιτυχημένοι εκεί έξω, αλλά εγώ είμαι και εσωτερικά επιτυχημένη και το νιώθω και δεν μπορεί να το βγάλει κανένας από το μυαλό μου αυτό, ούτε από την ψυχοσύνθεσή μου πλέον. Άρα, ποιο είναι λοιπόν το μυστικό της εναλλακτική επιτυχίας, θέλουμε να μάθουμε, πάμε να δούμε, να δω, είμαστε ακόμα εδώ, πίσω να μην σα έκανα να βαρεθείτε, να δω, να δω, να δω, πάμε, ναι, yes, thank you Evie, βλέπω τα thumbs up, βλέπω και τη Μαριλένα να κουνάει το κεφάλι της, ωραία Αφροδίτη, ναι, ναι, thank you, Μάνο. είμαστε εδώ, thank you, good, λοιπόν, δεν το λέμε σε όλους, <laughs> ψέματα, θέλω να το πούμε σε όλους, θέλω να το μάθουν όλοι αυτό, διότι δεν είναι ε, fair, έτσι, δεν είναι καθόλου δίκαιο να ζούμε με μια ανεπαρκή έτσι, ετυμολογία της επιτυχίας και να προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα χωρίς να ξέρουμε τι πραγματικά μας γεμίζει. Δουλεύοντα λοιπόν στο Λονδίνο για σχεδόν 20 χρόνια και έχοντα γνωρίσει σχεδόν όλε τι φυλέ και κουλτούρε του κόσμου, έχω ακόμη μερικέ, αλλά πιστεύω ότι πραγματικά έχω γνωρίσει αρκετού ανθρώπου και έχουμε μιλήσει με αρκετού ανθρώπου για πάρα πολλά πράγματα, including career. Μπορώ να πω με απόλυτη σιγουριά ότι εμεί οι Έλληνε έχουμε ένα ισχυρό πλεονέκτημα στο παιχνίδι της επαγγελματικής επιτυχίας σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Και δεν το λέω ελαφρώς, με ελαφρά την ψυχή. Το λέω με πολύ μεγάλη σιγουριά. Και αυτό ονομάζεται, προφανώς γι' αυτό είστε εδώ, ευδαιμονία. Hm. Τι είσαι λοιπόν ευδαιμονία και οι Έλληνες μπορούμε να το καταλάβουμε. Τώρα αν πω σε οποιοδήποτε άλλο γείτονά μου εδώ έξω, ας πούμε στο Windsor που είμαι, ευδαιμονία θα μου πούνε Χα; <laughs> και ειδικά στο COVID ήταν αρκετά δύσκολο διότι μου λέγανε «Τι είναι αυτό πνευμονία» γιατί δεν το έχουν ξανακούσει προφανώς, Okay? Οι άλλοι λαοί που δεν γνωρίζουν αυτή τη λέξη, ή οι άλλε κουλτούρε και όσοι δεν έχουν κάνει φιλοσοφία, και είναι πολύ λίγοι αυτοί που σε όλο τον κόσμο έχουν κάνει φιλοσοφία, ακόμη και career coaches και counselors κτλ. Και έτσι, δεν γνωρίζουν τι εστί ευδαιμονία. Thank you, bliss είναι η ελεύθερη μετάφραση. Αλλά δεν είναι καν bliss ακριβώ. Right? Δεν, είναι αυτό η ετοιμολογία τουλάχιστον τη λέξη ευδαιμονία. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή η αμετάφραστη, γιατί δεν μεταφράζεται ακριβώ, μεταφράζεται σε human flourishing, happiness το λένε μερικοί οι Αμερικάνοι, που είναι λάθο προφανώ και το ξέρουμε εμεί οι Έλληνε ότι είναι λάθο. Αυτό δεν είναι happiness, δεν είναι ευτυχία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι, γιατί οι αρχαίοι Έλληνε ευχόντουσαν ευδομονία, όχι ευτυχία. Ε, λέει. Α, συγγνώμη. Ε, όχι, απαντάω δεν... στην Καλώ, okay, καλώ, καλώ. Η ελληνική λέξη είναι ο ακρογωνιαίο λίθο όχι μόνο μια επιτυχημένη καριέρα, αλλά και ο πυρήνα μια ολοκληρωμένη, ολιστική, είχε πει ε, ε, ένας ένα από του συμμετέχοντε πριν από λίγο στο chat, ευτυχισμένη, μπορούμε να πούμε, ζωή. Γιατί? Γιατί η ευδαιμονία σημαίνει ότι κάποιο είναι σε αρμονία με τους του δαίμονε hm. του. Δαίμονε στα αρχαία ελληνικά δεν είναι μόνο οι δαίμονες, έτσι, του, ε, όπως έχουν μεταφραστεί οι δαίμονες έτσι, ε, το κακό ε, στο χριστιανισμό. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι ο δαίμονας είναι το δαιμόνιο, το αρχαίο ελληνικό δαιμόνιο. Έτσι. Είναι το spirit, το πνεύμα που έχουμε μέσα μας, η ψυχή. Έτσι και ο Πλάτωνας και πολλοί αρκετά ε, γνωστοί ε, αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι έχουν μιλήσει εκτεταμένα για την ψυχή ε, ε, και το δαιμόνιο, <laughs> το ελληνικό δαιμόνιο λοιπόν. Άρα η δαιμονία σημαίνει να νιώθουμε γαλήνη μέσα στο χάος. Εμπεριέχει και τα δύο. Και ο Δημήτρης θα θυμάται που έχει δει και το TEDx μου, είναι... Αυτό που λέω εγώ και από την Ιαπωνέζικη κουλτούρα που κουβαλάω μαζί μου, η μητέρα μου είναι η Ιαπωνέζα, είναι το τάο, είναι το γιν και το γιάνγκ, Έτσι, έχουμε όλοι δει το, το πανέμορφο σύμβολο ε, του ταοισμού, έτσι, το γιν και το γιάνγκ. Υπάρχει το φως, υπάρχει και η σκιά. Ε, οπότε οι αρχαίοι Έλληνες ήξεραν ότι πρέπει να είμαστε ολοκληρωμένοι. Ο κύκλος για να κλείσει χρειάζεται και τον ήλιο και το φεγγάρι. Έτσι. Άρα, γαλήνη μέσα στο χάος. Ισότιμα, κανένα λιγότερο από το άλλο. Πρέπει να τιμάμε όλους μας τους δαίμονες για να μπορούμε να είμαστε ισορροπημένοι. Ευδαιμονία, λοιπόν. Η ευδαιμονία μας διδάσκει να ακολουθούμε την καρδιά μας με θάρρος. Αυτή, άλλωστε, είναι η πραγματική πηξίδα της επιτυχίας. Και όχι την εξωτερική αναγνώριση μόνο Άρα, ε, άρα να είμαστε απλά ειλικρινεί με τον εαυτό μας. Και αρκετοί από εμάς, όταν σας ρώτησα τη δεύτερη ερώτηση, έτσι, επιτυχία με ό,τι συνεπάγεται η επιτυχία, ήσασταν ήδη υποψιασμένοι. Και αρχίσατε και μου βάλατε όρια, έτσι, προϋποθέσεις, με τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την επιτυχία εγώ και ούτω καθεξής. Η ευδαιμονία λοιπόν μας οδηγεί αναπόφευκτα όταν αρχίσουμε να τιμάμε αυτό το state of mind στην καριέρα μας, στη ζωή μας παντού. Έτσι μιλάμε πλέον και για mental health, μιλάμε και για ψυχική και νοηματική υγεία πλέον. Το well-being, γι' αυτό και αρκετοί ψυχολόγοι μεταφράζουν την ευδαιμονία ως well-being. Έτσι, ευεξία κτλ. κτλ. Οι Έλληνες έχουμε άλλη λέξη γι' αυτό, που είναι αρκετά ενδιαφέρον. Ε, η ευδαιμονία λοιπόν μας οδηγεί αναπόφευκτα στην αυθεντικότητα. Ε, Δημήτρη, πόσο όμορφα συνδέεται και η φιλοσοφία στον επαγγελματικό προσανατολισμό, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ να το χρησιμοποιήσω σε συνεδρία ή ομιλία εξαιρετικά. I hope you do. I hope you do. και γυρίζω και λέω, ωραία όλα αυτά Χριστίνα, ακούγονται υπέροχα. Πώ ε, πώς λοιπόν η ευδαιμονία αποτελεί πλεονέκτημα για εμάς τους Έλληνες, και τους Κυπρέους, έτσι, και τους Κύπριους. Ε, και θα ήθελα να σας το αναλύσω, λοιπόν, σιγά-σιγά. Είμαστε έτοιμοι? Είμαστε ακόμη εδώ? <laughs> δεν κοιμηθήκαμε. Δεν χρειαζόμαστε μόνο καφέ, χρειαζόμαστε λίγη ευδαιμονία. <laughs> ναι, λέει η <laughs> Thank you. Thank you, Εύη, μου είδα το χεράκι σου. Um, anybody else here, still? <laughs> 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 Είμαστε ακόμη εδώ? <laughs> Παιδιά, δεν κινούμε, αν δεν κινήσετε. Good. Βίβι, ακόμη εδώ. Ωραία, έχουμε μια υπέροχη συμφωνία. Λοιπόν, Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελευθερία ε, Παραδάκη good. λέει υπέροχο το, το θέμα. Το απλώνω το σε direct message. Thank you, thank you. Ωραία, λοιπόν, πάμε. Εναποθέτω, λοιπόν, εδώ... Το μοντέλο της ευδαιμονίας, έτσι όπως το έχω παρατηρήσει από τους χιλιάδες πελάτες μου που το έχουμε δουλέψει βήμα-βήμα, γιατί και εγώ δεν τα ήξερα όλα αυτά, τα βρήκα στην πορεία, έτσι, μην φανταστείτε. Απλά εγώ πέρασα μια πολύ έτσι μεγάλη υπαρξιακή κρίση και ούτε ψυχολόγοι με βοήθησαν τότε, ούτε δεν μπορούσαν να με βοηθήσουν γιατί περνούσα το χάος, παραιτήθηκα ουσιαστικά και νομίζω ο Δημήτρης το ξέρει λόγω του ότι έχει δει και το TEDx, αλλά ήταν αρκετά δύσκολη η μετάβαση στο να δημιουργήσω την ευδαιμονία. Μπορεί με όλα να ακούγονται ρόζι, αλλά στην πραγματικότητα, όταν πραγματικά κάτσουμε και δούμε, είναι αυτό επιτυχία για μένα. Παθαίνουμε ένα πολύ ωραίο πανικό και μια πολύ ωραία υπαρξιακή κρίση και το μόνο πράγμα που πραγματικά με έσωσε εμένα ήταν το να αρχίσω να ψάχνω και να σκαλίζω την αρχαία ελληνική φιλοσοφία για το τι εστί ευδαιμονία και τι εστί το ευζήν, η καλή ζωή και όλα τα σχετικά. Εναποθέτω λοιπόν εδώ το μοντέλο τη ευδαιμονίας, έτσι όπω με βοήθησαν όλοι μου οι πελάτε που πήραν το ρίσκο τότε να εμπιστευτούν την ευδαιμονία coaching, να το χτίσουμε σιγά σιγά. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι κοιτούσαν να βρούνε την ηθάκη του, το σκοπό του. Οπότε. Ωραία, λειτουργήσε. Αυτό είναι το μοντέλο και τα τρία θεμέλια τη ευδαιμονία. Και θέλω να τα πάμε βήμα-βήμα, να τα εξηγήσω. Το πρώτο θεμέλιο το ονομάζω αξία στην καριέρα μου, και θα σας δώσω τη δική μου προσωπική εμπειρία, απλά για να μπορέσουμε να συσχετιστούμε σιγά-σιγά και θα δείτε πιστεύω αρκετά κοινά με τους πελάτες σας και με τους άνθρωπους που βοηθάτε καθημερινά. Στην καριέρα μου, λοιπόν, έκανα το λάθος να έχω ως κριτήριο καθοδήγησης την αποδοχή των άλλων. Γιατί αυτό επιβραβευόταν, σωστά. Έτσι, σε μια καριέρα που είναι πολύ απλή, έτσι, corporate career, ε, αν ο manager σου το αφεντικό, οι πελάτε θεωρούν ότι είσαι καλό, προχωρά. Αυτό. Δηλαδή, αν σε αποδέχονται οι άλλοι, που πρέπει να γίνει ίσω καμιά φορά χαλή να σε πατήσουν για να σε αποδεχτούν, τότε προχωρά. Πού είναι ο εαυτό μου, πουθενά. Δεν είχα άλλωστε και άλλα πρότυπα. Αυτό επιβραβευότανε. Εκεί μου δίνανε πόνου, εκεί μου δίνανε προαγωγέ, εκεί πήγαινα. Αυτό έκανα. Αυτό μου δίδαξε το σχολείο, το πανεπιστήμιο και ο εργασιακό χώρο. Το κόστο όμω ήταν η εξάντληση και η υγεία μου τελικά. Mm. Έχασα παντελώ την κατεύθυνση μου στη ζωή. Η επιτυχία μου ήταν φαινομενική και άδεια, όπως παρατηρήσαμε και για τον Elon Musk και έτσι, για τον Biden. Προχάς μου είπατε ότι ήταν πολύ αγχωμένος. Έτσι. Όσοι και να με πληρώνανε εμένα τουλάχιστον δεν θα ήθελα να γίνω πλανητάρχης. <laughs> Α, αλλά, αλλά τώρα είμαι ξεκάθαρη. Δέκα χρόνια πριν δεν ήμουν ξεκάθαρη. Η αλήθεια να λέγεται. Όταν όμω ξεκίνησα την πρώτη μου εταιρεία από το μηδέν, την Ευδαιμονία, ένιωσα ότι η δουλειά μου είχε θετικό αποτέλεσμα και βαθύτατο νόημα. Προφανώ και η καριέρα μου στη συμβουλευτική έβγαζε όχι περισσότερα λεφτά. <laughs> Θα μπορούσα να πάρω σπίτια, αυτοκίνητα, είχα τα τελευταία designer clothes, κουλουπού κουλουπού έτσι, but... για ποιο λόγο. Εσωτερικά ήμουν άδεια. Τώρα προσέθετα αξία στις ζωές των ανθρώπων βοηθώντας τους να ανακαλύψουν το σκοπό της ζωής τους. I mean, αυτό με έκανε πραγματικά περήφανη. Mm. Το δεύτερο θεμέλιο της ευδαιμονίας είναι κάτι το οποίο το ξεχνάμε. Ειδικά στον επαγγελματικό χώρο, αν δεν προσέχουμε αρκετά. Κατά τη δημιουργία της επιχείρησής μου, Προφανώ τώρα ξέρετε ότι έχω ονομάσει ευδαιμονία, προσέλκυσα όχι μόνο υπέροχου πελάτε, αλλά και συνεργάτε. Αντί για τη φήμη, γιατί θα μπορούσα να αρχίσω να κοιτάω ποιοι είναι πιο famous εκεί έξω για να μπορέσω να συνεργαστώ, ώστε να μπορέσω να έχω καλό δίκτυο, ώστε να τοποθετηθώ. Κουλουπού, κουλουπού, έτσι. Θα μπορούσα να το είχα κάνει αυτό, γιατί αυτό είχα μάθει να κάνω όλη μου τη ζωή μέχρι πριν. Αντί λοιπόν για τη φήμη όμω, κοίταξα να συνδεθώ μία κοινότητα που... ανθρώπων που πραγματικά με ενέπνεαν και με προκαλούσαν να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Δηλαδή θα μου έλεγα Χριστίνα, καμών, τι είναι αυτό. Step up. Αυτό ήταν σημαντικό για μένα, γιατί όσοι λοιπόν δεν πιστεύουν στην ακαιρεότητα, στην αυθεντικότητα, στην ολιστική υγεία του ανθρώπου και απλά είναι corporate animals, φεύγουν από κοντά μου σαν κυνηγημένα σκυλιά. Συνήθως παρεξηγούνται, με θεωρούν... Ε, 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 όχι τόσο σημαντική, δεν θεωρούν ότι η καριέρα μου απλά είμαι loser επειδή παρετήθηκα. Θα βρούνε όλους τους λόγους να φύγουν από μακριά μου. Αλλά οι άνθρωποι που πραγματικά μένουν έτσι και θέλουν να συνεργαστούν με την εδαιμονή, άνθρωποι σαν τον Δημήτρη που, you know, is like, oh my god, let's work together. Έτσι. Ε, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν με κάνουν να νίκο Με κάνουν να σε μια μεγαλύτερη κοινότητα από ανθρώπους που μοιράζονται τις εμπειρίες που έχω περάσει και θέλουν να μοιραστούν τη σοφία και τις, έτσι, ε, τις γνώσεις που έχουν μεταξύ τους. Αυτό κάνει έτσι και αλλιώς και ο Δημήτρης, έτσι. Αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ αν δεν συμφωνούσα με το έργο που κάνει. Οπότε πάει both ways. Οπότε, επιτέλους, αντί να κυνηγάω followers, που θα μπορούσα να είχα κάνει focus σε αυτό, να γίνω Κριστιανό Ronaldo, έτσι, να έχω πολλούς followers. Κάνω τα πάντα για να είμαι αρεστή, ώστε να έχω followers. Για να νιώθω πετυχημένη, έτσι. Απλά αισθάνομαι ότι οι άνθρωποι που με ακολουθούν με ακολουθούν επειδή είμαι πραγματικά αυθεντικά εγώ και νιώθω σαν το σπίτι μου. Μπορώ να μιλάω σαν άνθρωπο, δεν έχω να κρύψω κάτι. Μιλάω και για, τις, για τα απόλυτα failures και τα έπικα, α πούμε, τι μπούφλε που έχω βάλει στη ζωή μου. Έτσι, όλα τα λάθη που έχω κάνει χωρί να νιώθω ντροπή. Νιώθω ότι ανήκω. Επιτέλου, ανήκω στου πελάτε μου, στου ανθρώπου που πραγματικά αγαπώ και θέλω να συνεργαστώ, του συνεργάτε μου και τους επενδυτές μου. Mm? Και το τρίτο θεμέλιο της ευδαιμονικής επιτυχίας είναι ο σεβασμός. Μ? Mm. Πώς επέχει το σεβασμός. Όσο περισσότερο επικεντρώθηκα στην εκπλήρωση του σκοπού μου, του σκοπού της ζωής μου, της ηθάκης μου δηλαδή, τόσο περισσότερο έγινα ικανή να ηγούμε σε κάτι που έχει νόημα για μένα. Είχε τεράστιο νόημα αυτό που έκανα σε καθημερινή βάση, όταν ξεκίνησα την ευδαιμονία λοιπόν το 2015, δεν υπήρχε κανένα coach στον κλάδο μου που να βοηθάει πραγματικά του ανθρώπου ω προ την έβρεση, έβρεση του σκοπού ζωή του. Γιατί και εγώ έψαξα career coaches, έτσι, let's be honest. Ήμουνα στο consulting και ήθελα να βρω το σκοπό τη ζωή μου. Δεν ήξερα ποιο είναι ο σκοπό τη ζωή μου. Και δεν μπορούσα να βρω career coach που να μπορεί να με βοηθήσει πάνω σε αυτό. Οπότε ήταν κάτι τελείω πειραματικό. Αμώνε. Στην αρχή δεν ήξερα τι έκανα. Έτσι ερχόντουσαν οι άνθρωποι και έλεγα παιδιά this is the deal, δεν θα σε χρεώσω αλλά θα, θα, θα κάνουμε πειράματα μαζί. Ναι, ναι. Και ερχόντουσαν. Πραγματικά άνοικα, έτσι, ε, στους συνανθρώπους που θέλανε να με βοηθήσουν. Σιγά σιγά λοιπόν, τώρα πλέον 9 χρόνια και του χρόνου θα πάμε στα 10, έχτισα μια κοινοτόμα εξειδίκευση, coaching, και η κοινότητά μου άρχισε να με εμπιστεύεται και να μου στέλνει πελάτες. Είχα κερδίσει το σεβασμό τους λοιπόν. Κάπως έτσι σιγά σιγά δημιουργείται και χτίζεται ο σεβασμός στο να είμαστε ειλικρινεί και να κάνουμε αυτό που πραγματικά αγαπάμε και οι άνθρωποι θα δούνε τελικά. Όσα λάθη και να κάνουμε, αν είμαστε honest about it, θα πούνε «Οκ, okay, τουλάχιστον λέει την αλήθεια. Μ? Δεν τα ξέρει όλα. Ας βοηθηθούμε. Ας μοιραστούμε», λέει ο Δημήτρης είναι και η βασική ανάγκη η αίσθηση του ανήκει στην πυραμίδα των αναγκών του Μάσλο. Smart! Absolutely! Έτσι, είναι νομίζω το δεύτερο, είναι το love και connection, το belonging, έτσι. Ε, και δεν είχα σκεφτεί ποτέ τη σημασία του σεβασμού στην ευδαιμονία. Ναι, το χτίζουμε αυτό το πράγμα. Τώρα αναλογίζομαι ότι όλες οι διαπροσωπικές μας σχέσεις έχουν στη βάση τους τον αληθινό σεβασμό. Εκεί που μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς, να είμαστε πραγματικά αυθεντικοί, υπάρχει σεβασμός. Εδώ θα μου επιτρέψει να ασχολούμαι, πραγματικά έχω μείνει άφωνο και ένα τρομερό αναστοχάσμος, Δεν το είχα συνειδητοποιήσει και αυτή είναι η μοναδική αξία να συνδέεται με ανθρώπου από διαφορετικά κύματα του επαγγελματό μα. Ότι ο σεβασμό τελικά είναι ένα πολύ μορφό κομμάτι. Δεν λέμε το σεβασμό. είναι ωραίο ότι Είχα μια ψευδέστη πιστεύω στο μυαλό μου είναι μια... Λες και όντω είναι και κάμια συνεδρία τώρα ναι, με την Χριστίνα. Ότι ο νόμιμο σεβασμό ήταν αυτό που επιφέρει το... ο θαυμασμό. Τον είχα σχετίσει λάθο τον εαυτό μου, ο θαυμασμό του στάντρου. Αλλά όχι, ο σεβασμό είναι ότι σέβομαι την προσωπικότητά σου, σέβομαι τη δουλειά σου και εννοείται κερδίζετε, δεν ζητείτε. και πολύ σημαντικό ότι τώρα συνειδητοποίησα ότι ίσω το σεβασμό που έχω κερδίσει από του είναι, είναι κυρίω Λόγω των πράξεων και των δράσεων που οργανώνω, και όχι λόγω ότι α, είμαι ψήφιος διδάχτων του επαγγελματικού προσανατολισμού και πάω προ το Ακατμία. Είναι κυρίω το τι εκπνέουμε προ τα έξω προ του άλλου. Και πραγματικά είναι, πιστεύω σήμερα είναι και μία συνεδρία παράλληλα με ένα σεμινάριο. Πιστεύω ότι ήδη έχουν αρχίσει να κινούνται πάρα πολλέ σκέψει ε, ε, στην παρέα μα σήμερα και θα, θα, θα επιστρέψουμε και θα έχουμε λίγο χρόνο, πιστεύω, στο τέλο να να αναλύσουμε κάποια πράγματα όσοι θέλουν. Οπότε κρατήστε τις ερωτήσεις σας. Οκ. Okay. Άρα θέλω να μου πείτε έτσι λίγο για να ανακεφαλαιώσουμε ποια είναι τα τρία θεμέλια της ευδαιμονικής επιτυχίας. Τα ξέρω ότι τα βλέπετε, αλλά come on, let's put it in the chat. Να ξέρω ότι τα έχετε μπεδώσει. Είμαι και εκπαιδεύτρια ταυτόχρονα, οπότε αν τα γράψουμε είμαι σίγουρη ότι θα τα θυμόμαστε καλύτερα. Εννοείται, κάνετε screenshots και τα λοιπά για να τα κρατήσετε και να τα θυμάστε και να μπορέσετε να βοηθήσετε τους δικούς σας ανθρώπους να ανεβούνε τη δική τους ευδομονική σκάλα ως προς την επιτυχία. Για γράψτε στο chat ποια είναι τα τρία θεμέλια της ευδεμονία. Αλλιώς δεν προχωράω, με έχετε μάθει. Αφροδίτη, thank you. Αξία, ανήκει, σεβασμός. Ναι, δυσκολεύτηκα να βρω ελληνική μετάφραση για το belonging. Είναι το ανήκει, σωστά. Το ανήκειν, είναι πολύ σωστά. Το αίσθημα το Ε, Δεν ξέρω πώς λέγεται ο... Ε, ο όρο δεν είναι ουσιαστικό. Είναι ουσιαστικό, αλλά δεν είναι. Είναι, είναι, είναι το απαρέμφατο. Υπάρχει μια να γραμματική ναι, Το ναι, ανήκει, ακριβώ ναι. ναι. ναι, αυτό. Μπράβο, Έλλη, Μερσίνη beautiful, ε, Νέλη, Καλλιρόη Λίτσα. Τέλεια. Τώρα θα το θυμόμαστε. Εφόσον το έχουμε δει, το έχουμε ακούσει και το έχουμε γράψει, πιστεύω έχουμε πολύ μεγαλύτερα chances να τα θυμόμαστε και να, τάχουμε, να το έχουμε ευκαιρό, Έτσι. Ωραία. Καλά όλα αυτά, Χριστίνα. Thank you, Δημήτρη, που συμμετέχει. I love that. Δεν βγάζεις τον εαυτό σου από την απέξω. I really see that. Πάμε, λοιπόν, να βάλουμε και τα δύο μοντέλα. Το ένα δίπλα στο άλλο. Οκ. Okay. Δεν σα αφήνω έτσι, α, ah, ωραία, Χριστίνα, είπε, α, ah, ευδαιμονία. Όλοι μου οι πελάτες, mm. τουλάχιστον στην αρχή, όταν κάναμε τα πειραματικά, <laughs> έτσι, σε κάποια φάση λέω, οκ, okay, δεν, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου φαίνονται όλα αυτά, είναι εδώ. Δηλαδή, oh my god. Actually, λοιπόν, βλέπουμε ότι και τα δύο μοντέλα, και το ευδαιμονικό μοντέλο της επιτυχίας, αλλά και το παραδοσιακό, ευθυγραμμίζονται, εκφράζουν τις δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Δηλαδή, το ευδαιμονία ταιριάζει με το παραδοσιακό μοντέλο της επιτυχίας σε τρεις διαστάσεις. Πάμε να δούμε πώς. Όσο μεγαλύτερο είναι ο αντίκτυπο τη δουλειά μα, στη ζωή των άλλων, και δεν λέω ανθρώπου μόνο, το πόσοι άνθρωποι, έτσι δεν λέμε για billion followers κτλ. Αλλά είναι και το βάθος της δουλειάς μας. Mm? Το πώς επηρεάζετε εσείς τους ανθρώπους πραγματικά να πετύχουν όχι μόνο στην καριέρα τους. Γιατί όταν βάλουν την καριέρα τους σε μια σειρά, αρχίζουν και πετυχαίνουν και στη ζωή τους. Γιατί ε, τα principles, έτσι, οι, οι άξονες της επιτυχίας στο ένα είναι παρόμοιοι και στο άλλο. Έτσι. Δεν μπορεί να υπάρχει να είσαι επιτυχημένο στην καριέρα σου, αλλά να, είσαι, να μην είσαι στη ζωή σου τελικά. Όταν το κοιτάμε ολιστικά τουλάχιστον, έτσι. Τόσο μεγαλύτερη, λοιπόν, όσο μεγαλύτερο είναι ο αντίκτυπο, συγγνώμη να ολοκληρώσω την πρότασή μου, τη δουλειά μα, στη ζωή των άλλων, και μιλάω και για breadth, αλλά και για depth, έτσι, και για βάθο, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιβράβευση. Και μπορεί να μετρηθεί. Είτε αυτό γίνεται στον επαγγελματικό μα χώρο, είτε στον περίχειρό μα. Δεν έχω κριτήρια πάνω σε αυτό. Εμεί θα μπορέσουμε να το δούμε. Π.χ. Ο αριθμός των ατόμων που υποφελήθηκαν μπορεί να είναι ένα Metric, έτσι, ένα σταθμό και μπορούμε να το μετρήσουμε ίσως και σε χρηματική αξία. Mm. Όσο μεγαλύτερη αξία δίνουμε, τόσο μεγαλύτερη είναι, έτσι, είναι και το return που λέμε ε, πιο πολύ στο business. Ε, οπότε βλέπουμε την αξία του έργου μας. Έτσι, καμία φορά αυτό μεταφράζεται και σε χρηματική αξία. Και δεν μιλάω για τις αξίες, τις άλλες αξίες που ε, έτσι, ε, έχουμε να κάνουμε ως ε, career counselors. Έτσι. Αυτές είναι άλλες αξίες, αλλά παίζουν ρόλο. Εδώ δείχνω λίγο απλοϊκά το high level. Έτσι. Υπάρχει, υπάρχει και άλλο υπόβαθρο και νομίζω ότι πρέπει να το αναφέρω εδώ πέρα. Ως career coaches έχουμε και τις αξίες τις δικές μας σαν άνθρωποι. Έτσι. Αλλά αυτά ουσιαστικά οδηγούν την αξία που θέλουμε να φέρουμε στον κόσμο. Οπότε συνδέονται. Έτσι. Απλά δεν το αναφέρω εδώ. Το δεύτερο θεμέλιο, το ανήκειν, όντα αυθεντική και όχι κολακεύοντα ή ευχαριστώντα του άλλου. Και πρόσφατα είχα κάνει και ένα post about pleasing. μπορεί να το έχει δει και ο Δημήτρη. Ε, έτσι, στην προηγούμενη μου καριέρα έκανα ό,τι ήθελαν οι άλλοι. Για να του ευχαριστήσω, ίσως αν είμαι και πολύ ειλικρινή, να του κολακέσω, ώστε να έχω έτσι, την υποστήριξή του για να πάω μπροστά στην καριέρα μου. Ε, και το έκανα έτσι για να αποκτήσω δημοτικότητα, για να είμαι καλή σε αυτό που κάνω και να νιώθω ότι είμαι επιτυχημένη. Αλλά όταν είμαστε αυθεντικοί, δημιουργούμε το αίσθημα του ανήκει στην κοινότητά μα. Ξέρουν οι άλλοι γύρω μα, αν είμαστε αυθεντικοί ή αν δεν είμαστε, και αν κάνουμε κάτι για να πάρουμε κάτι άλλο το οποίο μ, δεν μα εκφράζει anyway. Αγγίζοντα πραγματικά την αίσθηση του να νιώθουμε σαν στο σπίτι μα, οι συνάνθρωποι μα. Μας αναγνωρίζουν και αναγνωρίζουν το ρόλο που έχουμε στην κοινότητα στην οποία δίνουμε το έργο μας και μοιραζόμαστε έτσι, τις, ε, τις δυνάμεις μας και μας αποδέχονται. Δηλαδή δημιουργούμε καλή φήμη. Αυτό έχει σημασία εκεί για να μπορούμε να ανήκουμε. Την καλή φήμη όμως όχι στο να λένε «Α, αλλά είναι καλός ή καλή σε αυτό που κάνει, το αγαπάει». Mm. Διαφορετικό level, έτσι. Και τέλος, το να ηγούμαστε με κεραιότητα, γιατί όταν βρούμε αυτό που αγαπάμε, όταν βρούμε την ηθάκη μας, όταν βρούμε το σκοπό της ζωής μας και αρχίζουμε να το τιμάμε, γιατί πρέπει να αρχίσουμε να το τιμάμε και συνήθως χρειάζεται θάρρος αυτή η εναλλαγή, έτσι, από consultant που ήξερα πώς, πού πάνε τα τέσσερα και τι πρέπει να κάνω για να ευχαριστήσω τους άλλους, για να πάρω τις προαγωγές και τα bonus και όλα αυτά, στο πραγματικά να πω, τελικά, εγώ είμαι career coach, αλλά δεν έχω κάνει career coach, δεν το έχω σπουδάσει. You know. Σε αυτό το, το μεγάλο θάρρο που πρέπει να πάρω για να ηγηθώ πάνω σε αυτό που πρέπει να κάνω τελικά, γιατί αυτό είναι ο σκοπό τη ζωή μου, αυτό αγαπάω πραγματικά και αυθεντικά, ε, πρέπει να το κάνω με ακαιρεότητα και συνέπεια τελικά. Δεν υπάρχει άλλη μέθοδο για να πετύχει εκεί. Μ? Σε κάτι που έχει μεγάλη σημασία για εμά και ευθυγραμμίζεται με το σκοπό μα, εκεί δημιουργούμε ασφάλεια στον περίγυρό μας, ο οποίο εν συνεχεία μας εμπιστεύεται να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις για την κοινότητα αυτή. Αποκτάμε λοιπόν επιρροή όταν κερδίζουμε το σεβασμό των άλλων και μπορούμε να ηγηθούμε. Και κάποιο το είχε πει εκτό από στάτου, μπορούμε να το πούμε και εξουσία. Power. Γι' αυτό λέω ότι οι purpose seekers, αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται να βρουν το σκοπό της ζωής τους με την ευδαιμονία coaching, δεν φοβούνται τη δύναμη, το power, το status, γιατί ξέρουν ότι το έχουν χτίσει βήμα-βήμα και ότι είναι αυθεντικοί σε όλο αυτό. Με τις ατέλειές τους και με τις δυνάμεις τους. Οπότε, όπως μπορείτε να δείτε, και τα δύο μοντέλα έχουν τρεις κοινέ διαστάσεις, απλά περιγράφονται από διαφορετική οπτική γωνία. Το ίδιο νόμισμα. Επιτυχία. Διαφορετική οπτική γωνία. Να δούμε όμως ποιε είναι αυτές οι διαστάσεις η πρώτη διάσταση είναι η διάσταση του πλούτου, wealth, ε, όπου βρίσκουμε ότι η αξία μπορεί να υπολογιστεί και με χρηματικό αντίκτυπο, έτσι, λεφτά, χρήματα. Στη διάσταση της αναγνώρισης έχουμε την αίσθηση του ότι ανήκουμε πραγματικά, που μπορεί στο μέλλον να μεταφραστεί ως αποτέλεσμα να έχουμε φήμη, καλή φήμη, δυνατή φήμη, αυθεντική φήμη, πάνω σε αυτό που κάνουμε. Και τέλος, στη διάσταση της επιρροής, έχουμε το σεβασμό που μεταφράζεται σε εξουσία, δύναμη, στάτους. Τελικά βλέπουμε πως είναι δύσκολο να μετρήσουμε αντικειμενικά τα ενδογενή θεμέλια της ευδαιμονίας, επειδή είναι υποκειμενικά. Για τον κάθε ένα από εμά ξεχωριστά. Και το είπατε ήδη από την πρώτη-δεύτερη ερώτηση που σα ρώτησα όταν ξεκινήσαμε τα πρώτα δύο λεπτά. Μ? Όταν λοιπόν είναι υποκειμενικά αυτά, αναγκαστικά τα λεξικά μας, οι εγκυκλοπαίδειές μας λένε ότι η επιτυχία είναι τελικά αυτοί που έχουν χρήματα, φήμη και στάτους. Net worth, popularity, έτσι, και επιρροή. Αυτό είναι ο λόγος που η επιτυχία έχει περιγραφεί για αιώνες, μη πω με τα σταθμά των χρημάτων, της φήμης και της θέσης. Σε μια κοινωνία ή σε ένα οργανισμό, έτσι. Γιατί αυτά τα κριτήρια είναι συγκρίσιμα είναι τα μόνα κριτήρια που μπορούμε να πούμε ότι είναι συγκρίσιμα μεταξύ γενεών, έτσι, πολιτισμών και χωρών. Αναπόφευκτο. Γι' αυτό η επιτυχία μεταφράζεται έτσι. Αλλά δεν μου το έχει πει κανένα αυτό εμένα για να ξέρω πώς να βαδίσω. Θα είχα πραγματικά εκτιμήσει έναν άνθρωπο να μου πει «Έλα Χριστινάκη μου, αυτή η επιτυχία μετριέται έτσι, αλλά τα ενδογενή κριτήρια όμως και οι παράγοντες για να φτάσεις εκεί είναι η έτσι, τα ευδαιμονικά ε, ενδογενή κριτήρια. Άρα η ευδαιμονία κοιτάει την αιτία του πώς μπαίνουμε σε αυτό το ταξίδι και το παραδοσιακό μοντέλο κοιτάει το αποτέλεσμα. Ξεκάθαρα. Είμαστε και με αυτό. Να δω, γιατί μίλησα αρκετά νομίζω και θα λοιπόν, σας κάνει να βαρεθείτε. Πάντοτε το Έλλη λέει ναι, να είσαι καλά. Καλές γιορτές σε όλους. Thank you. Αφροδίτη, Λίτσα, Βιβί. Ακούμε με ενδιαφέρον. Thank you. Thank you επίσης. Πιστεύω Airbnb. πολύ όπως και εγώ ίδιος προσωπικά. Έχω χαθεί μέσα στις σκέψει σκέψεις μου και... Ή... θα το ξαναπώ και πριν, είναι λίγο για μένα σαν συνεδρία σήμερα, παρά σαν ένα webinar. Σκέφτομαι, αναστοχάζομαι, συλλογίζομαι και εγώ προσωπικά επειδή είμαι 100% εξωστρεφής, ό,τι τεστ έχω κάνει βγαίνει εξωστρέφεια, μου αρέσει που τα μοιράζομαι και στο chat κινείται σαν μια ομαδική συνέδρια. Ο οποίο θέλει ελεύθερα Είμα. να μοιράζει τι σκέψει του, Πιστεύω, βοηθάει, εμένα προσωπικά μου βοηθάει πάρα πολύ. Και πραγματικά μπράβο, Χριστίνα. Είναι ένα απίστευτο πρωινό που σίγουρα το θυμάμαι για πολλά χρόνια εσύ ήσουν αυτός που με κάλεσες και σκέφτηκα αρκετά. Μου πήρα αρκετό χρόνο να σου απαντήσω ποιο θα ήθελα να είναι το θέμα, γιατί συζητήσαμε κάποια πράγματα, αλλά πιστεύω ότι αυτό θα ήταν και το, και το πιο έτσι βαθύ με συνανθρώπους που ξέρω ότι τις τεχνικές τις ξέρουν ήδη. Mm. Απλά αν μπορούσαν να δούνε πραγματικά έτσι, κάποιες έτσι, τα λέω nuances, γιατί δεν είναι yeah. πράγματα που δεν τα ξέρετε, απλά ήθελα να τα παρουσιάσω τόσο απλά, μνημονικά, mm -hmm. ώστε να μπορούμε να τα, να τα ξαναφέρουμε σε συνεδρίες και να βοηθήσουμε ανθρώπους να ξεκολλήσουν πολύ πιο εύκολα. Οπότε, θα ξεκινήσω να κλείνω σιγά σιγά. Το μοντέλο τη ευδαιμονία απεικονίζει το εσωτερικό θεμέλιο τη επιτυχία ή αλλιώ την αιτία. Το παραδοσιακό μοντέλο δείχνει το αποτέλεσμα αυτή τη ευθυγράμμιση. Και λέω ευθυγράμμιση γιατί πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα. Δεν μπορούμε να θέλουμε το ένα για να θέλουμε το άλλο. Έτσι. Όταν εστιάζουμε μόνο στο να μετρήσουμε το αποτέλεσμα τη επιτυχία και ξεχνάμε την αιτία, χάνουμε το νόημα και απελπιζόμαστε επαγγελματικά. Όπω συνέβη και σε μένα. Όπω και στου πελάτε μου όπως και στους πελάτες σας ίσως. Οπότε πείτε μου αν έχετε παρατηρήσει τέτοια συμπτώματα έλλειψης ευθυγράμμισης μεταξύ των ενδογενών παραγόντων της επιτυχία επιτυχίας ε, και των εξωτερικών. Και θα ήθελα να μου πείτε ειλικρινά, δεν θέλω να μου πείτε ονόματα, απλά να μου πείτε αν τα έχετε παρατηρήσει στη δουλειά σας όσοι τουλάχιστον βοηθά, όσο, βοηθάτε άμεσα συμβουλευόμενους. Ίσως και σε νέους ανθρώπους, δεν ξέρω κάποιοι συζητούσατε στην αρχαιοτή, σε σχολεία, ε, θα ήταν ενδιαφέρον να δω αν έχετε παρατηρήσει τελικά αυτή την έλλειψη ευθυγράμμισης. Ε, Πάλτε στο chat ή δώστε μου thumbs up. Ένα ναι ή ένα όχι. Ένα αρχή. Ε, να δω, να δω. Thank you for the heart. Έχουμε παρατηρήσει έλλειψη ευθυγράμμισης στους πελάτες μας ή τέλος πάντων σε ανθρώπους που παρατηρούμε και βοηθάμε ε, μεταξύ των ενδογενών και των εξωτερικών παραγόντων της επιτυχίας. Δεν βλέπω το τσάτ να κινείται και δεν θα προχωρήσω. Με έχετε μαθεί ήδη. <laughs> ελευθερία. Υπάρχουν στιγμές που νιώθεις να ακροβατείς πάνω σε αυτούς τους άξονες. Mm, -hmm. mm -hmm. Wow. Τι ποιητικά, τι ποιητικά το είπε η Ελευθερία. Σε ευχαριστώ Ελευθερία. Η Νέλη λέει: Εγώ σκέφτομαι πόσοι άνθρωποι έχουν ζήσει ολόκληρε ζωέ με αυτή την έλλειψη ευθυγράμμιση και απλά θεωρούσαν ότι μπορεί να είναι αχάριστη από αυτά που του έδωσε η ζωή. Wow. That absolutely spoke to my heart too. Πραγματικά. <laughs> Κάνει ο Δημήτρη, έτσι. <laughs> Αφροδίτη. Και στον ίδιο μα τον εαυτό τα παρατηρούμε εν τέλει, γιατί αυτό το μπέρδεμα έχουμε όλοι στο μυαλό μα από ό,τι καταλαβαίνω εν τέλει. Ακριβώ και γι' αυτό και εγώ δεν ντρέπομαι να το πω. Πέρασα πραγματικά υπαρξιακή κρίση. Πήγα σε θέατε, πήγα σε ψυχολόγου, πήγα σε career coaches, πήγα σε life coaches. Ε, γιατί λέω, Ωραία. Εφόσον δεν έχω χρόνο να τα σκεφτώ, θα, θα αρχίσω να πληρώνω ανθρώπου που ξέρουν να με βοηθήσουν. Και δεν με βοήθησαν. Γιατί δεν μπορούσαν, γιατί δεν τα είχαν ξεκαθαρίσει ούτε αυτοί. Ε, έτσι. Ε, η βάσια. Ναι, και ειδικά σε μια κοινωνία όπω η ελληνική, που ακόμα και η παραδοσιακή επιτυχία δεν είναι τόσο εύκολα επιτεύξιμη. Πόσο μειονεκτικά μπορεί να νιώθει να νιώθουν έτσι, οι άνθρωποι. Μια μητέρα, ένα μαθητή που έλεγα, πάρουμε τα βασικά. Έτσι. Γιατί να νιώθουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι ανεπαρκεί, ότι δεν είναι επιτυχημένοι. Τι μεγάλο λάθο και τι μεγάλο ψέμα είναι αυτό που έχουμε πει σε όλη την ανθρωπότητα μέσω των σχολείων, ε, του επαγγελματικού έτσι, προς ίσως και του εργασιακού χώρου. Έτσι, και στο τέλος το κόστος για να πετύχουμε, γι' αυτό και σας ρώτησα τη δεύτερη ερώτηση, είναι να βάλουμε την υγεία μας στην πρώτη γραμμή και να κινδυνεύσουμε να τη ρυψοκινδυνεύσουμε να τη χάσουμε. Έτσι, τόσους καρκίνους, τόσες, τόσες ασθένειες που πραγματικά ξέρουμε, εσείς ειδικά, ξέρετε ότι προέρχονται από έτσι, την εσωτερική, το σαράκι που μας τρώει μέσα μας. Ε, έχω παρατηρήσει αν δουλέψεις εξ αρχής με αυθεντικότητα με τον πελάτη αναδεικνύονται ότι γρήγορα οι αυθεντικές τους αξίες. Αλλά mm, δεν ξέρω ποιος, ποιος, το λέει. Πέπι, Πέπι Μαριόλη. Mm. -hmm. και γι' αυτό μιλήσαμε όταν ε, μίλησα για αξία. Θυμάστε που έκανα μια μικρή παρένθεση. Οι αξίες μπαίνουν εκεί. Mm -hmm. Λέει so, και η φίλη ελευθερία. Beautiful, beautiful clue. Λέει Absolute. και η φίλη πιο πριν, υπάρχουν στιγμές που νιώθεις να ακροβατείς πάνω σε αυτούς τους άξονες. Yeah. Και αυτό yeah. είναι πολύ... Ευχαριστώ ελευθερία και πολύ ποιητικό τρόπο που μα το ε, έθεσε. Η Μυρσίνη λέει: Έχω συναντήσει ανθρώπου που μπορεί να είναι πετυχημένοι, όμω δεν είναι ευχαριστημένοι και γεμάτοι από τη ζωή. Και διαρκώ παλεύουμε του ετ... εσωτερικού του δαίμονε. Αχά, uh -huh. this is where eudaimonia demonia comes in, ε. Eh. Ευδαιμονία. Οι αρχαίοι Έλληνε μα το έχουν πει, mm -hmm. μα το είπανε πολλά χιλιάδε χρόνια πριν. Ο Αριστοτέλη κυρίω έχει μείνει το έργο του πίσω, αλλά δεν ήταν μόνο ο Αριστοτέλη που έχει μιλήσει για ευδαιμονία. Και το πήρανε και οι δυτικοί φιλόσοφοι, ο Ιμάνουιλ Κάντ και όλοι αυτοί. Αλλά δεν νομίζω ότι το εξηγήσανε με τον τρόπο που έχει σχέση πλέον με τον μοντέρνο κόσμο. Έτσι, με αυτά που μπορούμε να κάνουμε δύο χιλιετρίδες αργότερα. Επειδή, δηλαδή λέει, θα έλεγα ότι το παραδοσιακό μοντέλο αποτελεί περισσότερο την επιτυχία του φαίνεσθε. Ο συνδυασμός όμως με την ευδαιμονία μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική επιτυχία. Και γι' αυτό μιλάω για ευθυγράμμιση. Thank you. Thank you so much for sharing this, Vivi. Absolutely. Δεν, δεν αποκλείουμε το ένα ή το άλλο. Πραγματικά δεν είναι κακό το παραδοσιακό μοντέλο. Γιατί, όπως σας εξήγησα, είναι ο μόνος τρόπος να συγκρίνουμε κάτι. Και πιστεύω ότι η οικονομία, ο τρόπος με τον οποίο έχει αναπτυχθεί η κοινωνία, βασίζεται σε μία αλφα-σύγκριση. Γιατί πρέπει να έχουμε ίσα σταθμά αξίες για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε προϊόντα, services, υπηρεσίες, έτσι. Και αξία. Ε, το καταλαβαίνουμε αυτό, δεν το αποκλείουμε. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να φέρουμε έτσι, και τους ενδογενείς παράγοντες και να τους ευθυγραμμίσουμε. Τελικά δεν υπάρχει, έτσι, δεν είναι κακό το ένα ή το άλλο. Μιλάμε για τις τρεις διαστάσεις του πλούτου, της αναγνώρισης και της επιρροής. Η Εύη λέει θέλει συνεχή προσπάθεια να εκπαιδευόμαστε για να πλησιάζουμε την ευαιμονία, την εσωτερική ισορροπία. Το μετέφερασες πάρα πολύ όμορφα. It's like a muscle, continuous training is needed. Absolute. Πριν πάμε στην ερώτηση του Ευθύμη, η Ελένη έχει σηκώσει ένα ωραίο χέρι και ευχαριστή να την, α, να την ναι, ακούσουμε. Ναι, ευχαριστώ. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα. Ε, εξαιρετικά όσα μας λες. Πραγματικά εγώ ταυτίζομαι απόλυτα. Ε, ίσως και λόγω ειδικότητα και φαντάζομαι όλοι εδώ, επειδή είμαστε ανθρωπιστικών επιστημών και σύμβουλοι, καταλαβαίνουμε... Απλά κάνω μία σκέψη mm -hmm. πώς αυτό το μοντέλο μπορεί να έχει κάποιο νόημα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα επάγγελμα όπως εργάτης, για παράδειγμα. Mm -hmm. Εκεί τι γίνεται, γιατί πολλά από αυτά δεν θα μπορέσει να τα, να τα φτάσει, φοβάμαι. Γιατί είναι η κοινωνία έτσι φτιαχμένη, γιατί υπάρχει ο ρατσισμός γιατί δεν θα μπορέσουν να να, να κερδίσουν το σεβασμό από τους υπόλοιπους mm -hmm. άρα και από τους ίδιους τους τους mm -hmm. δεν ξέρω ε, Α. Ίσως εκεί αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ με αυτό που ε, μοιράζεσαι και σε ευχαριστώ πάρα πολύ mm -hmm. που φέρνεις και αυτή την τη διάσταση στη συζήτησή μας ε, όταν κοιτάξουμε λοιπόν τον εργάτη, έτσι, ε, από κοινωνική άποψη μόνο και μόνο με τα μέτρα σύγκριση, ίσω αυτό είναι μια δύσκολη συζήτηση, διότι εκεί ζητάμε από έναν εργάτη να επιφέρει τον πλούτο, έτσι, τη φήμη και το στάτους. Μ, δύσκολο. Όταν όμω πάμε στο ποια έτσι, αξία πραγματικά επιφέρει ένα εργάτη, δεν νομίζω και, τώρα θα πάμε λίγο και, και πιο στα πολιτικά, ας πούμε, οικονομικά μοντέλα. Έτσι, γι' αυτό υπήρχε και υπάρχει, ακόμη σε πολλές χώρες, και ο κομμουνισμός. Για την ισότητα των ανθρώπων. Έτσι, ποιος μπορεί να πει ότι ένας φούρναρης ή ένας εργάτης που χτίζει, ότι δεν είναι σημαντικός ε, ε, άνθρωπος, και η αξία που επιφέρει σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι σημαντική, αλλιώς δεν θα είχαμε σπίτια να μείνουμε, έτσι. δεν θα είχαμε yeah. ψωμί να μείνουμε. Έτσι. Ποιος λέει ότι το να είσαι banker, τραπεζίτης, είναι πιο σημαντικό. Mm -hmm. έτσι. Η αξία του τουλάχιστον, του έργου, είναι πιο σημαντική. Έτσι. Το, το ότι η κοινωνία δεν το ανταμείβει, είναι ένα άλλο μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, το οποίο καταλαβαίνω και γι' αυτό φέρνω και το οικονομικό μοντέλο και την, uh, you know, το πώς τελικά η κοινωνία ανταμείβει κάποιες εργασίες mm. προς την αξία τους, αλλά δεν θα μπορούσα με καμία δύναμη να πω σαν τουλάχιστον άνθρωπος <laughs> δεν θα χάψω μία <laughs> Είναι πάρα πολύ απλό. Μπορεί, μπορεί, να μην χρειάζεται τη γνώση ίσως που έχει ένας τραπεζίτης, αλλά at the end of the day, we all come in, we all go, έτσι, from life. Πριν δώσω Φίλια. τον λόγο στη φίλη, την Πέπη, τη Μαριό, εγώ θα διαφωνήσω λίγο με την mm. Ελένη και θα δώσω, θα απαντήσω πάντα Μαρία στην απαντάω με και Στάλτη και με ένα ωραίο παράδειγμα. Ο, ένας πολύ αγαπημένο πλέον φίλο, ο Γιάννη Ομιλάκη, ήταν ε, όταν τον γνώριζα τότε. Ε, ήταν, ε, δούλευε σε σούπερ μάρκετ και γέμιζε, ήταν στο μανάβικο που ζυγίζει τα φρούτα. Εξαιρετικός φίλος, φίλο. Ήταν πρόεδρο του πολιτιστικού συλλόγου στο χωριό του, ένα πολύ μικρό χωριό, τα Αγριανά Χερσονήσου. Μιλάμε για 200 κατοίκου. Καθιέρωσε κάθε χρόνο να γλέντι, Δευτέρα του Πάσχα, η γιορτή Οβελία, που εδώ και 10 χρόνια γίνεται με πλέον 2.000 άτομα. Καθιέρωσε λοιπόν αυτό το γλέντι. Έκανε άπειρε πολιτιστικέ εκδηλώσει για το χωριό. Ζωντάνεψε ένα χωριό το οποίο ήταν νεκρό. Ο κόσμος έφευγε και πήγαινε με την στο Ηράκλειο και πλέον γεμίζει. Ε, μετά εξελέγει δημοτικό σύμβουλο για μια θητεία και ε, μετά ήταν πρόεδρο τη κοινοφελού επιχείρηση του Δήμου Χερσονήσου. Που μαζί ξεκινήσαμε το πρώτο πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού από Δήμο σε, στην Κρήτη, στο νησί. Και συνεχίζουμε ακόμα το 2021 και μετά. Ότι δεν, ε, μπορεί ίσω μέσα στα πλαίσια τη εργασία να μην μπορεί να αναπτύξει ε, αυτέ τι αξίε, αλλά μπορεί στον εθελοντικό του βίο, στον κοινωνικό του βίο, να έχει αποκτήσει τα χαρακτηριστικά αυτά. Και θα μπορούσα να πω και άλλε χιλιάδε παραδείγματα, όπω ο φουρνάρη μα του χωριού, εδώ στο, στο Κοκκίνι Χάνη, που είναι, κάθε φορά που κάνουμε εκδήλωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο, θα μα κάνει χορηγία, τα ψωμιά, τα πάντα όλα για τα παιδιά μου, λέει η Δημήτρη, που φέρνει του χημικού, που φέρνει του ερασίτε στο χωριό, που κάνει πράγματα. Είναι ωραίο να, να δούμε πραγματάκια. Και Συμφωνώ πιστεύω... απόλυτα. Δεν αμφισβητώ την αξία ναι, αυτό το ναι. Αλλά τώρα βάζεις και την Κρήτη μέσα και τα χωριά που όλοι βέβαια ανήκουν κάπου. Σκεφτείτε την Αθήνα mm. και το χάος που κανείς δεν ξέρει κανέναν και οι άνθρωποι είναι όλο mm -hmm. Εδώ πάλι, εγώ πάλι θα να πω και μάλιστα θα γίνει η συζήτηση. <laughs> η κριτική στην Αθήνα είμαστε γκέτο. Έχουμε 800 <laughs> κριτικά σωματεία. Εγώ προσωπικά έμενα και στην κριτική εστία όταν ήμουν αφιετή για να μπορέσω να σπουδάσω. Οπότε πάλι υπάρχει το αίσθημα του ανήκεινου. Μπορεί να το βρει ο άνθρωπος ή μπορεί και μέσα είναι από κάποιο χόμπι. Οι Κρήτε είναι και ιδιαίτερη κοινωνία. Και ιδιαίτερη κοινωνία. Και είμαστε <laughs> για δεύτερη. μελέτη περίπτωσης είμαστε. και για έρευνα. Αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να πάμε και στο ερώτημα της Ελένης και εκεί είναι και η mm. δουλειά μας. Σαν ε, ε, mm. facilitators να το θέσω εγώ, mm -hmm. η καριέρα, ότι η καριέρα με το μοντέλο που φαίνεται, αυτό που λέγαμε, το φαίνεστε, έτσι, του ποιες είναι οι επιτυχημένες καριέρες ή όχι, πιστεύω ότι έχουμε ήδη ανοίξει κάποιες τρύπε πάνω στο τι φαίνεται ότι είναι επιτυχημένο και τι είναι πραγματικά έτσι, κάτι το οποίο μας γεμίζει. Αν εμείς καταφέρουμε σαν άνθρωποι να δώσουμε έτσι, το, το ανήκειν, την, την, αίσθηση του ανήκειν σε έναν άνθρωπο, ε, να του δείξουμε σεβασμό, για αυτά που κάνει... γιατί δεν είναι μόνο εργάτης αυτός ο άνθρωπος... είμαι σίγουρη ότι θα είναι και οικογενειάρχης... ίσως θα είναι ένας άνθρωπος που είναι επίσης αδερφός... Ε, ίσως ε, έχει ανίψιο που τα, που τα βοηθάει... You know, δεν είμαστε μονοπλε, μονοπλευρά... μόνο mm. αγερίστες... Ε, πιστεύω ότι... αυτός είναι και ο ρόλος της κοινωνία που λέει ο Δημήτρης ακριβώς... Ε, του community μάλλον... της κοινότητας... είναι καλύτερη ελληνική λέξη αλλά πιστεύω ότι είναι και δικός μας ρόλος να τους ε, συνδέσουμε πάλι με αυτό που θεωρούν αυτοί τους κάνει περήφανου, γιατί δεν είναι μόνο εργάτες, μπορεί να έχουν ένα σπίτι το οποίο είναι πεντακάθαρο ή φτιάχνουν τα καλύτερα κουλουράκια. Ας πούμε. Η γειτόνισσά μου εμένα, στο θυμάρι που μένω στην Αθήνα, έτσι, ε, δεν υπήρχε άνθρωπο στην, ε, ε, στη γειτονιά που όταν έφτιαχνε κουλουράκια να μην τη ζητήσει, α πούμε. Ήταν τόσο καλά που όλε οι νοικοκυρέ είχαν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Σαν τη Άννα στα κουλουράκια δεν υπάρχουν. Mm. Έτσι. Ε, ήταν μια νοικοκυρά. Δεν είχε δουλέψει ποτέ. Mm -hmm. Δεν είναι αυτή η αξία τη, λοιπόν, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μα που είμαστε δαίμονες mm -hmm. Η αξία να... ενός ενό ανθρώπου. Να πάμε και, και λίγο στην Πέπη, τη να... Μαριόλη, που και αυτή πιστεύω κάτι έχει πολύ σημαντικό να μα προσφέρει. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Μου άρεσε πολύ αυτό το τελευταίο κομμάτι τη Εγώ δούλευα για 4,5 χρόνια σε κοινωνικό κέντρο, ως υπεύθυνη της επαγγελματικής συμβουλευτικής, με μια ομάδα συμβούλων, όπου εκεί βλέπαμε κυρίως πρόσφυγες ε, και ανθρώπους αν, ε, άνεργ, μακροχρόνια άνεργους, πρώην χρήστες, άστεγους, οπότε ανθρώπους οι οποίοι είχαν πολλές, πολλές δυσκολίες, εκεί και αν μιλάμε για κοινωνική δικαιοσύνη, ε, ε, Θέλω να πω δύο-τρία πράγματα από αυτή την εμπειρία μου, επειδή είχα δουλέψει με πάνω από 500-600 άτομα από αυτές τις κατηγορίες, ε, ότι υπήρχε, θα πω μια περίπτωση συγκεκριμένη, η οποία ήταν καθηγήτρια στην Γένεια, στο Πανεπιστήμιο Φιλοσοφίας και ήρθε στην Ελλάδα ως πρόσφυγας για πολιτικούς λόγους, κυνηγήθηκε, κινδύνευε η ζωή τη, ήρθε στην Ελλάδα, ε, ζούσε σε πολύ άσχημα συνθήκες, δούλεψε σε γυροκομείο και ήρθε και μου είπε «Πέπι, πραγματικά με έχει κάνει πολύ humble αυτή η δουλειά» πολύ ταπεινή, κατάλαβα πραγματικά τι σημαίνει ότι γύρανση, τι σημαίνει να πλησιάζει το θάνατο, να μην είναι η άνθρωπή σου δίπλα. Δηλαδή, πόσο νόημα απέδωσε στη δουλειά τη μία γυναίκα η οποία είχε συνηθίσει επί 20 χρόνια να είναι καθηγήτρια φιλοσοφία σε πανεπιστήμιο. Οπότε, το πώ αποδίδω το νόημα στη δουλειά μου έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα, είναι εσωτερικό ε, και δεν, ότι αυτές οι αξίες που βλέπουμε όντως και που μας έδειξε σήμερα στη δεξιά πλευρά η, η Χριστίνα είναι όντως φορεμένες αξίες και πολύ δυτικέ, θα έλεγα επίσης και πολύ καπιταλιστικές επίσης θα έλεγα. Οπότε δεν τις συναντάμε παντού, δεν τις συναντάμε σε όλο τον κόσμο και σε όλη την οτροπία. Ε, επίσης, θα έλεγα πάρα πολύ σπάνια θα έρθει κάποιο εργάτη ή μ, άνθρωποι που ζουν από τον κόμπο των χεριών του διασυμβουλευτικοί, γιατί πραγματικά βρίσκουν. Τον... Δηλαδή, εμένα δεν μου έχει τύχει να έρθω μόνο στη διασυμβουλευτική για να αλλάξει δουλειά. Είναι αυτό που έλεγε και ο Μάρξ για την αλωτρίωση από το παραγόμενο προϊόν. Δεν υπάρχει αλωτρίωση εκεί όταν δουλεύει με τα χέρια σου και βλέπει το παραγόμενό σου προϊόν. Και έτσι λιγότερο σε απασχολεί το κομμάτι του να βρίσκω νόημα, γιατί εκεί βρίσκει το νόημα. Σε μια εταιρεία μέσα δεν το βλέπει το παραγόμενο προϊόν σου και είναι πολύ πιο δύσκολο να βρει το νόημα. Οπότε, εμ, σε, αυτό το, σε αυτό το, για να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα, πώ βοηθάμε έναν εργάτη. Εμ, γιατί είχα εργάτε οι οποίοι μου λέγανε Εγώ χτίζω σπίτια. Δεν μου λέγανε Είμαστε οι εργάτε. Εγώ χτίζω σπίτια, μου λέγανε. Οπότε βλέπουν ένα πολύ μεγαλύτερο νόημα, γιατί βλέπουν το τελικό αποτέλεσμα μπροστά του να δημιουργείται. Και επιπλέον έχει να κάνει πολύ και με το για ποιο λόγο κάποιο κάνει αυτή τη δουλειά. Μπορεί να την κάνει γιατί του αρέσει, γιατί χτίζει σπίτια, ή μπορεί να την κάνει γιατί βάζει ε, 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 φαΐ στο σπίτι του και φροντίζει τα παιδιά του. Και εκεί επίση βρίσκει ένα πολύ σημαντικό νόημα και ανήκει και σεβασμό βέβαια. Αυτά από μένα. Συγγνώμη, το έκανα και εγώ λίγο πολιτικό, είναι, αλλά κλίμα. δεν γίνεται να ναι. μην κάνει. <laughs> Η οικονομία είναι και πολιτική. Να πάμε και στον ευθύνη τον Χαροκόπου που έκανε και μια ερώτηση πίσω στο chat. Δεν, δεν, δεν την έχω ξεχάσει, αγαπητέ Ευθύνη, αλλά αφού σήκωσε το χέρι και ακόμα καλύτερα μέσω μικροφώνου και ό,τι άλλο θε να προσθέσει και να σχολιάσει, βεβαίω. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πολύ τη Χριστίνα για την παρουσίασή τη. Ε, εγώ, αυτό όντω, Δημήτρη, θέλω να αναφέρω λίγο την ερώτηση. Ε, σε αυτό, σε μια συνεδρία, εμεί θα ξεκινήσουμε να συζητήσουμε γύρω από αυτέ τι έννοιε, φαντάζομαι, με ερωτήσει ώστε να μπορούμε λίγο να δούμε πώ σκέφτεται και σε αυτή τη διαδικασία μέσα του. Υπάρχει έτσι κάποιο framework, Χριστίνα, που έχει δει ότι δουλεύει καλύτερα σε άτομα που είναι σε επιχειρήσεις, έχουν συγκεκριμένες δυσκολίες, επειδή συνήθως όλοι οι ομαδοποιημένοι ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ομάδα ή ο καθένας έχει κάτι ξεχωριστό στο κεφάλι του και φέρνει τελικά διαφορετικά προβλήματα. Πιστεύω ότι ε, αυτό απαντάει, σε ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ για την ερώτησή σου, πιστεύω ότι ένας από τους τρόπους που φέρνω σιγά σιγά τους δικούς μου τουλάχιστον πελάτες στο να ευθυγραμμιστούν και, και με το παραδοσιακό μοντέλο αλλά και με τα ενδογενή θεμέλια της, της ευδαιμονίας είναι, έτσι όπως είπες ακριβώς, αρχίζουμε και ε, ρωτάμε σαν career coaches ερωτήσεις συγκεκριμένες πάνω στην, στις αξίες, έτσι. Ε, δεν είναι κάτι καινούριο που έχω να σας διδάξω πάνω σε αυτό, δηλαδή η κοινή λογική. Ε, αλλά πιστεύω το πιο σημαντικό κομμάτι για εμένα είναι να μπορέσει ένας άνθρωπος να συνειδητοποιήσει ποια είναι η δική του ηθάκη. Δηλαδή ποια είναι η κατεύθυνση στην οποία θεωρεί ότι αξίζει και έχει νόημα να προχωρήσει. Είτε επαγγελματικά είτε στη ζωή του. Ε, συνήθως υποθέτως το δικό σας ε, ε, κλάδο θα είναι επαγγελματικά, ε, αλλά αν αυτό κοστίζει την υγεία κάποιου πρέπει και είναι δικό σας ε, ο ρόλος, να το αναφέρετε, να τα συνδέσετε και να πείτε Μ, γιατί αυτό μας αγχώνει εδώ, ναι. ε, Ποιο είναι ο ρόλος ή είναι τελικά ο άνθρωπος ή είναι τελικά η δική μου ε, ε, περιοριστική πεποίθηση είναι η ελληνική λέξη νομίζω ναι, ναι, βέβαια, ναι. που πρέπει ε, τελικά να δουλέψω και να κάνω shake, κάτι το οποίο δεν ισχύει πλέον που ίσως το έχω πάρει από την οικογένειά μου, από την κοινωνία ή οτιδήποτε, να το αλλάξω, να το δω να αντιμετωπίσω το δαίμονα μου λοιπόν πάνω σε αυτό και να προχωρήσω. Τι θα με βοηθήσει να προχωρήσω προς την κατεύθυνση που πρέπει να προχωρήσω γιατί έχει νόημα και σημαντική αξία για μένα. Τέλεια. Θα γύριζα στο ακρογωνιαίο λίθο που είναι η θάκη μας, έτσι, το purpose, ο σκοπός μας. Και έτσι για το context, τα άτομα που σου έρχονται σε ποια κατηγορία ανήκουν συνήθως, Δηλαδή, βλέπεις πιο πολύ άτομα των επιχειρήσεων, για παράδειγμα, και έχουν κάποιο κοινό πρόβλημα που φέρνουν, είναι η ισορροπία ζωής και εργασία, α πούμε, ή κάτι άλλο. Αγαπώ τι ερωτήσει σου, γιατί είσαι ήδη μέσα στο νόημα. Κυρίω οι δικοί μου πελάτε, ειδικά επειδή είχα την καριέρα που είχα, συνδέονται με αυτό το κομμάτι. Ε, συνήθως είναι άνθρωποι οι οποίοι ε, προφανώς ε, χτυπάνε, ένα, χτυπάνε ένα καμπανάκι κάπου κοντά στα 30 με 40 όπου ε, λένε «Οκ, okay, is this it? Is this what it's all meant to be? A αυτό είναι η ζωή, αυτό πρέπει να κάνω και έτσι θα πεθάνω και θα συνταξιοδοτηθώ» και αρχίζει ο πανικός, έτσι. Ε, επίσης είναι πάρα πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν, ε? αλλά πλέον έχει αρχίσει η εξωτερική αναγνώριση να μην τους γεμίζει καθόλου. Δηλαδή, όσα λεφτά... Μετά από κάποιο σημείο, όταν αρχίζουν και βγάζουν κάποια πολύ συγκεκριμένα ναι, ναι. Να ανάγκε του. Mm. Ε, οπότε δεν βρίσκουν κάποιο νόημα του να βγάλουν ένα 20% παραπάνω κάθε χρόνο. Ναι, υπάρχει ένα όριο, νομίζω είναι 50.000 ευρώ το χρόνο και πάνω, κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Δηλαδή, για να καλύψουμε τι βασικέ μα ανάγκε, let's be honest, δεν χρειαζόμαστε πάρα mm. πάνω χρήματα. Ναι. Οπότε, όταν φτάσουν αυτό το σημείο, και είναι λίγο διαφορετικό για τον καθένα, αλλά υπάρχει ένα range, α πούμε, ε, η δική μου είναι κοντά στα, στα you know, 60 με, με 100 ε, χιλιάδε λίρε το, το χρόνο. Μετά από κάποιο σημείο και μετά μιλάει like, σπίτι έχω, αυτοκίνητο έχω, οικογένεια έχω, τα παιδιά μου τα ταΐζω, τα στέλνω εκεί που θέλω μετά τι. Αυτό είναι με και ένα τι? ωραίο. Είχε γίνει μια έρευνα στην Αμερική. Ε, κάπου 10-15.000 άτομα μέσα συμμετείχαν. Yeah. Είχαν βρει το, είχε γίνει το 20. Ότι τα 72.000 uh, δολάρια το χρόνο. Yeah, και αυτή και το είναι όριο, άλλα, ναι, αυτή την έρευνα. Μπράβο, mm. ήταν το όριο mm. ότι από εκεί και μετά yeah. τα λεφτά δεν έχουν νόημα στην ευτυχία. Γιατί έχει καλύψει τι βασικέ σου ανάγκε yeah. και με το κάτι παραπάνω. Και οπότε και μετά χάνουν το νόημα όσον αφορά τον, το correlation, τη συσχέτιση που έχουν με την ευτυχία και την ευδαιμονία. Absolutely. Και το άλλο κομμάτι, επειδή ε, η ερώτησή σου είναι πολύ έτσι, όμορφη και νομίζω ότι μπορεί να τη μοιραστούμε ώστε να, να, να έχουμε όλοι μια ιδέα, είναι ότι συνήθως ε, έχω ανθρώπους οι οποίοι είναι empathetic, δηλαδή μπορούν να καταλάβουν τα αισθήματα των άλλων, έχουν, αρκετά, αρκετά, έχουν τρομερά high emotional intelligence, ε, πώς λέει, αισθηματική νοημοσύνη, ε, είναι πάρα πολύ καλοί ηγέτες σε αυτό που κάνουν αλλά συνειδητοποιούν ότι δεν το αγαπούν. Είναι πάρα πολύ καλή σε αυτό που κάνουν. Δηλαδή όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή τους δίνεται και η αποδοχή πλέον. Και τα χρήματα και η αναγνώριση και οι προαγωγές. Ε, αλλά κάτι λείπει. Έχουν αυτή την αίσθηση, την, την πολύ ε, ε, παταγώδη αίσθηση, δεν ξέρω αν είναι η σωστή λέξη. Ξέρουν μέσα τους ότι κάτι λείπει. Αλλά δεν ξέρουν αυτό. Μπορώ να σου κάνω και μία follow-up ερώτηση που μου δημιουργήθηκε yeah. τώρα. Ε, yeah. Λες ότι ψάχνουν το νόημα στη ζωή τους. Yeah. Συνήθως, yeah. καμιά φορά, οι κρίσιμες καταστάσεις που ζούμε σαν χαρακτήρες και σαν ε, προσωπικότητες, εάν τις ξεπεράσουμε, μας βοηθούν να δημιουργήσουμε το νόημα. Yeah. Πρέπει να έρθει μία δύσκολη κατάσταση για να μπή βαθιά μέσα σου η αλλαγή συνήθως στους περισσότερους ανθρώπους Θε, θεωρείς ότι αυτοί οι άνθρωποι στη, στα νεαρά του χρόνια ε, είχαν ή δεν είχαν κρίσιμες καταστάσεις που μπορεί να πέρασαν και τις πέρασαν μετά τα 30 mm. κατά τη δική σου εμπειρία interesting interesting δεν θα μπορούσα τουλάχιστον με τους ανθρώπους που έχω δουλέψει, γιατί δεν έχω άλλο wider έτσι, view on this, ούτε έχω κάποια στατιστική έρευνα που έχω κάνει εγώ προσωπικά. Αυτό θα μπορούσαν να συμμετέχουν και οι συνάδελφοι να μας πουν mm. αν το έχουν παρατηρήσει αυτό. Yeah. Ε, πιστεύω ότι... Ε, <laughs> είπα για αισθηματική νοημοσύνη. Αυτό που συμβαίνει στους ε, ηγέτες, τουλάχιστον με τους οποίους συνεργάζομαι εγώ, ε, σίγουρα... Μπορεί το καμπανάκι να είναι και ένα ζήτημα υγείας, είτε ένας χωρισμός, είτε ένα lay-off. Έτσι μπορεί να έχουν απολυθεί από τη δουλειά τους ή μπορεί να έχουν πάρει κάποιο redundancy package ή οτιδήποτε. Ε, αυτό μπορεί να είναι ένα κομμάτι, δεν είναι πάντοτε το κομμάτι. Πιστεύω ότι σίγουρα είναι η αίσθηση του ότι δεν έχουν βρει το νόημα και την κατεύθυνση στη ζωή τους, νιώθουν χαμένοι. Παρόλο που η καριέρα τους προχωράει clockwork, κανονικά θα μπορούσαν να κάνουν πράγματα, ε, πιστεύω ότι ξέρουν μέσα τους ότι μ, κάτι δεν έχω, κα, κα, κάτι δεν λειτουργεί. Ε, για μένα, ε, προφανώς ξέρετε και το νόημα και το θέμα πλέον της, ε, της δουλειά μου, ε, πιστεύω είναι όταν δεν έχουμε αντιμετωπίσει τους δαιμονές μας. Όταν είτε τους καταπιέζουμε, είτε δεν τους ακούμε, είτε δεν έχουμε ολοκληρώσει την προσωπικότητά μα και να πάμε και λίγο και στην ψυχολογία... έτσι, Όταν έχουμε ολοκληρώσει την προσωπικότητά μα, ώστε να μπορέσουμε να δούμε πραγματικά τον εαυτό μα, τον καθρέφτη, τότε αρχίζουν πλέον οι δαίμονες που παραμελούμε και καταπιέζουμε να αρχίσουν να μα τρώνε και να μα δαγκώνουν. Οπότε, ε, για μένα, θα μπορούσα να σου πω πιο γενικά, για να μην βάζουμε κουτάκια του πάντε, γιατί δεν είναι οι ίδιε ε, ε που πάντοτε οδηγούν όλου του ανθρώπου Στι ε, στις ίδιες συνειδητοποιήσει, είναι ότι όταν παραμελήσουμε το δικό μας δαιμόνιο, θα μας το υπενθυμίσει. Και όσο καλά και να είναι τα φαίνεστε κομμάτια, ε, πρέπει να τιμήσουμε και την ψυχή μας. Και όταν την τιμάμε, θα έχουμε το, το αίσθημα, το eternal αίσθημα, το αιώνιο αίσθημα, ότι κάτι λείπει. Ε, και πιστεύω ότι όταν πλέον ολοκληρώσουμε την προσωπικότητά μας, όταν κοιτάξουμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη, με τα καλά του και με τα κακά του, και με το γιν και με το γιάν, και, και πούμε, οκ, okay, αυτό είμαι, αυτή είμαι, τώρα, αλλά πού αξίζει να προχωρήσω, πού μπορώ να δώσω, χωρίς να έχουμε όλη την, το, το θόρυβο συνήθως, έτσι, τον media, το τι πρέπει να είσαι, ναι, ναι. Να πας, τι θα, θα έπρεπε να πας, έτσι να γίνω κι εγώ ας πούμε partner, I don't know, στη, στη McKinsey, στη Ernst Young και γιατί δουλεύω σε μια άλλη εταιρεία και γιατί. Έτσι θα μπορούσα να το κάνω αν το ήθελα. Αλλά το θέλω. Είμαι ειλικρινής και αυθεντική με τον εαυτό μου. Τέλεια. Σε ευχαριστώ πολύ ε, για τις σου. να απαντάει ε, την, την ερώτησή σου λίγο πιο γενικά αλλά και λίγο πιο διπλωματικά. Mm -hmm. Thank you. Oh, πολύ όμορφη ερώτηση. Πέπι. Δεν ξέρω αν είμαστε και okay με το χρόνο. Εγώ αφήνω λοιπόν, αλλά... να, να, εγώ να προτείνω το εξή. Να ολοκληρώσω για να κλείσω και το βίντεο το recording. Να μην μακρηγορούμε για να το δουν εξ αποστάσεω. Και μετά, όποιο θέλει, βέβαια, να συνεχίσουμε να μείνουμε, να συζητήσουμε όσοι έχουν χρόνο. Γιατί yeah. κάποιο μπορεί να θέλει να έχει. Επειδή έχουν περάσει και τον χρόνο, να θέλει να αποχωρήσει. Οπότε να το ολοκληρώσουμε. Ε, να υπάρχει λοιπόν γι' αυτό και το κλείσιμο, η περίληψη όπω κάνουμε και στη συνεδρία. Και μετά συζητάμε όση ώρα θέλετε. Εγώ εδώ θα είμαι και τη Χριστίνα να την τώρα που την έχουμε, γιατί είναι και αυτή πολύ άσχολη. Λοιπόν. Α, ε, αρχικά, αρχικά, ε, Χριστίνα, να σου δώσω εσένα το λόγο να χαιρετήσει του φίλου και μετά θα να κάνω κι εγώ την αποφώνησή μου. Ωραία, λοιπόν, ε, δεν ξέρω αν πρέπει να κάνω λίγο σε γρήγορα <laughs>, τα υπόλοιπα slides έτσι για να κλείσουμε, okay. αλλά, ε, κάτσε, δεν, δεν, δεν τα βρίσκω καν, ο Θεός με <laughs> Λοιπόν, είχαμε μείνει εδώ <laughs> και απλά ήθελα να κλείσω με το γεγονός ότι επιτέλου κατάλαβα ότι τα σοφά λόγια του Βίκτορ Φράγκλ και όσοι έχουν διαβάσει The Man's Search for Meaning ξέρουν ποιος είναι, Mm. άνθρωπος ε, ψυχολόγος από την Αυστρία ο οποίος έχει περάσει και τα ε, concentration camps έτσι, ε, Auschwitz και όλα τα σχετικά και επέζησε mm. ο οποίος μας λέει ότι τελικά το νόημα στη ζωή μας, ε, μας βοηθάει να επιβιώσουμε οτιδήποτε και αυτό έχει σχέση και με την ερώτηση του ευθύνη ε, επιτέλους λοιπόν κατάλαβα τι σημαίνουν αυτά τα λόγια η επιτυχία δεν μπορεί να επιβιωχθεί παρά μόνο έπεται Οπότε αν δεν βάλουμε τα ενδογενή θεμέλια, του άξονες της ευδαιμονίας on the ground, έτσι, τον ακρογωνιαίο λίθο, δεν θα μπορέσουμε να φτάσουμε. Και όταν τα βάλουμε αυτά, δεν μας νοιάζει και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θα έρθει anyway. Ε, και πραγματικά, κάπως έτσι ήταν και το δικό μου ταξίδι, αλλά είναι και το ταξίδι όλων των purpose leaders, των ευδαιμόνων που τουλάχιστον βοηθάω εγώ σε καθημερινή βάση τα τελευταία δέκα χρόνια. Ε, οπότε τώρα γνωρίζετε πως μια αμετάβλητη ελληνική λέξη είναι το μυστικό της εναλλακτική επιτυχίας. Ε, η ευδαιμονία είναι μια ελληνική λέξη που σημαίνει ότι μόνο οι Έλληνε και οι Κυπραίοι πραγματικά έχουμε το πλεονέκτημα και το τονίζω στην παγκόσμια αγορά. Έτσι είμαστε Έλληνε και το ξέρουμε anyway. Άλλοι πρέπει να διαβάσουν φιλοσοφία και να ψαχτούν για να έτσι, κάνουν encounter αυτή τη λέξη, αυτή την έννοια, αυτόν τον ορισμό. Ε, αυτό τον τρόπο σκέψης και ζωής, έτσι, για να πετύχουν ουσιαστικά. Οπότε έχουμε ένα τρομερό advantage, έχουμε ένα τρομερό, μια τρομερή κουλτούρα και ένα πολύ όμορφο φιλοσοφικό έργο που μας έχει ε, Κάνει shape, έτσι, σαν, σαν κουλτούρα, σαν ανθρώπους. Ε, έχουμε αυτή την ψυχική δύναμη, το δαιμόνιο, το οποίο το αναφέρουμε ακόμη και στην Νεοελληνική. Δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά τα πράγματα υπάρχουν στη δική μας γλώσσα, αλλά δεν υπάρχουν σε μία άλλη. Έτσι. Ε, και ουσιαστικά είναι τα τρία πράγματα που έχουμε πει. Δηλαδή να μπορούμε να δημιουργήσουμε εμεί αυτό που λέγαμε και με τα χέρια. Έτσι, οι εργάτε δημιουργούν με τα χέρια του. Έχει τρομερή αξία αυτό το πράγμα. Το γεγονό ότι μπορεί να σκεφτεί κάτι και να το δημιουργήσει. Ε, γι' αυτό μα έχουν δοθεί τα χέρια, λένε. Πολύ. Ε, να δημιουργήσουμε κάτι που μα συγκινεί και έχει αξία για εμά. Number one. Το δεύτερο, να ξεκινήσουμε με το να ανήκουμε πραγματικά για αυτή που είμαστε αυθεντικά. Έτσι, σε μια κοινότητα που προωθεί την ανάπτυξή μας, που μας βλέπει πραγματικά και δεν μας κάνει, ε, δεν μας κάνει reject. Δεν ξέρω πώς να το πω στα ελληνικά, τώρα δεν μου έρχεται. δεν <laughs> ε, μας απορρίπτει. Δεν μας απορρίπτει, ευχαριστώ. Δεν μας απορρίπτει για αυτό που είμαστε. Ερχόμαστε και με το γιν και με το yang. Και με το φως μας και με τις αδυναμίες μας. Αλλά μας δέχεται ολιστικά. Έτσι, δεν είμαστε τέλειοι σε όλα. Είμαστε σε αυτά που είμαστε. Θέλουμε να τα δώσουμε. Και μας αποδέχεται και για τα αρνητικά μας, μας βοηθάει αυτά. Και τέλος, μπορούμε να ηγηθούμε σε μια τέτοια κοινότητα με ακαιρεότητα. Όταν είμαστε ειλικρινεί για το που μπορούμε να δώσουμε ένα χεράκι και που δεν μπορούμε, γιατί δεν είμαστε καλοί σε αυτό ή δεν, δεν μας αρέσει at the end of the day. Δεν είναι ανάγκη να χαραμίσουμε την υγεία μας γι' αυτό. Εν συνεχεία, αυτό εμπνέει σεβασμό. Αυτό είναι η πραγματική δύναμη. Μπορούμε να πούμε και τα όχι μας και τα ναι μας αυθεντικά. Οπότε κάπω έτσι θέλω να τελειώσω. Επίση, δεν ξέρω συνάντηση. Α, και σα είχα. Α, έχω και το βήμα. Η άρνηση που με έχει εμπνεύσει πάρα πολύ και το ξέρουμε οι περισσότεροι, πιστεύω. το περιγιάλι. Με τι καρδιά, με τι πνοή, τι πόθου και τι πάθο πήραμε τη ζωή μα. Λάθο. Και αλλάξαμε ζωή. Δεν είναι ποτέ αργά να αλλάξουμε ζωή. Άλλαξα και εγώ τη ζωή μου. Θα βοηθήσετε πολλού ανθρώπου στο μέλλον να αλλάξουν και αυτή τη ζωή του η αλλαγή δεν είναι κάτι το τρομερό και το φοβερό. Δεν, δεν σημαίνει καν ότι πρέπει να αλλάξουν καριέρα. Είναι ο τρόπος που βλέπουν πλέον το πού θέλουν να προχωρήσουν και με τι καρδιά και με τι μάτια θα προχωρήσουν εκεί και με πόση ειλικρίνεια προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για την ψυχική υγεία, για την νοηματική υγεία, έτσι, αλλά και για την ολοκλήρωση τη δική μας με το δικό μας δέμον. Αυτά. Οπότε αφήστε την πηξίδα σας να είναι η ευαιμονία. Αυτά. Αυτή εγώ μαυρισμένη με Photoshop. Μπορείς να κλείσεις και το ρικόνι. Ούτως ή άλλως θα, τα contact σου <Credit app Walking Tortilla> θα είναι στο email που θα λάβουν όσοι έχουν κάνει εγγραφή στη φόρμα για το webinar. Ήτανε, τι να πω, πραγματικά ήταν μια απίστευτη, εγώ θα πω, συνεδρία, παύλα webinar, παύλα συζήτηση. Πήρε πολλαπλές διαστάσεις λοιπόν και το ίδιο το event και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Μάθαμε και αναστοχαστήκαμε, συλλογιστήκαμε. Εγώ πραγματικά άλλαξα τελείω. πώς είχα πει, ο ίδιο είχα πέσει σε μια παγίδα του στάτου, παύλα, αντί για σεβασμό και μου αρέσει αυτή η αναπλαισίωση. Έτσι, θα κλείσω και με ένα τελευταίο τύπο ότι εγώ πάντα στι μου δίνω ε, κατάλογο επαγγελματικών αξιών, το χορηγώ, τον χορηγό, ε, τον κοιτάμε τι επαγγελματικέ αξίε ε, του ωφελούμενου. Στο email θα λάβετε το recording αυτού, αυτού του webinar. Θα ανέβει και στο YouTube για τους φίλους που θα μας δουν ασύγχρονα. Τα contact details α, της α, Χριστίνας. Κάποιος με ρώτησε για το podcast. Ναι, θα είναι και αυτό. Γιατί είναι στα είναι, αγγλικά, είναι, 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 είναι εξαιρετικό. Ε, όπως και το TED Talk της, το οποίο το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Ναι, είναι ε, απίστευτο και αυτό. Α, πραγματικά... Χαίρομαι που υπήρχε τόσο μεγάλη συζήτηση, αναστοχασμό και διάλογο και δεν ήταν όλο μονοπλευρό. Ενάντω, το chat έχει πάρει πραγματικά φωτιά. Βλέπω τώρα στέλνετε πολλά πράγματα. Πριν σα ευχηθώ, καλέ γιορτέ. Να σα ενημερώσω ότι το επόμενο webinar, την σειρά επιμόρφωση συμβούλων σταδιοδρομία που φέρνει κοντά Έλληνε ομογενεί από το εξωτερικό συμβούλιο σταδιοδρομία, θα είναι την. Κυριακή, πάντα Κυριακή, 10 η ώρα έχουμε ορίσει λοιπόν το ραντεβού μας, 21 του Γενάρη με τη Νέα Χρονιά, με την αγαπητή την uh, Σίνη, την Παραμπότα, την οποία θα σας δείξω και σε λίγο, η οποία έχει και αυτή ένα πίστευτο μακρινάρι βιογραφικό. Ε, είναι εδώ η Σίνη μας, και αυτή η Εφροσίνη, και αυτή από το εξωτερικό, δεν είναι τυχαίο, μάλλον το όνομα κάτι συμβαίνει. Και η Σίνη λοιπόν, θα την μπορείτε βρείτε και στο LinkedIn, είναι ε, γραμματέας και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Συμβούλων Σταδιοδρομίας όλης της Ασίας. Ε, είναι τώρα διαμένει στην Τόχα ε, και στο Κατάρ. Ε, είναι, έχει 20 ετή εμπειρία ο Συμβουλός Θα μας μιλήσει και αυτή για εξαιρετικά πράγματα. Ε, μάλιστα και όλες με κάλεσε και εμένα τον ίδιο να μιλήσω στην Ινδία γιατί εξαπτώσει διαζώσεις αναλόγως τι θα προκύψει για την δράση που έκανα με τους χημικούς στην κάτω βάθια στο χωριό μου, όσοι την είχατε δει. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος λοιπόν, το κρατάμε και αυτό για το επόμενο webinar. Και θα κλείσω με δύο μαντινάδες, τις οποίες μοιράστηκα και στο facebook group. Τις έχω γράψει εγώ, είναι πάντα ένας ωραίος αναστοχασμός για τις γιορτές. Τώρα που έχονται γιορτές και αγιασμένες μέρες, δουλεύουν όσοι πεθυμούν και χτίζουν καριέρες. Αλλά δεν πρέπει κάποιο μονάχα να δουλεύει, μα και στην οικογένειά του χρόνο να ξοδεύει. Πολύ καλές γιορτές εύχομαι σε όλους, με υγεία πάνω απ' όλα, ποιοτικό χρόνο, μακριά από τα κινητά, να είμαστε present, να είμαστε εκείνη τη στιγμή μαζί με αγαπημένα πρόσωπα. Και για να μην χάσετε τίποτα, μείνετε συντονισμένοι κάντε subscribe στο κανάλι στο YouTube, το newsletter που πλέον για να μπορώ και να σας στέλνω τα email και βεβαίω, βεβαίως να μας κάνετε και reach out και εμένα και τη Χριστίνα σε όλα μας τα social, LinkedIn, Instagram, Facebook ό,τι σας εξυπηρετεί. Πολύ όμορφες και δημιουργικές γιορτές.